Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Ξεκινάει το ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107,4. Τετάρτη σήμερα, αγάπη, 17 Ιουλίου. Θα σας στείλεις κάποια ευχή? Όμορφη τεταρτίτσα στο παρεάκι. Οκ, εντάξει. Αυτά καλό είναι να λέγονται, ρε Στέργιο. Τι, θα πεις μια απλή καλημέρα? Χωρίς ευχές, πού πάμε? Έτσι, πρέπει να έχουμε καλή διάθεση και να δίνουμε ευχές. Σε κάθε ευκαιρία να δίνεις ευχές. Ναι. Ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση, οι νέοι βουλευτές. Φοβερό. Από το πρωί, live έχει παντού. Καλά, όχι παντού, από ό,τι βλέπω. Στο Sky πάντως το έχει, κανονικά. Κατά τα άλλα, τι γίνεται? Κατά τα άλλα, μια χαρά. Ησυχία υπάρχει. Mm? Ησυχία εξακολουθεί να υπάρχει. Έρχονται δύο παίκτες, διαβάζω. Μη δεις, μας η Αστέργια πραγματικά δεν μπορώ κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Από συναδέλφους. Άσε να τα λένε, εντάξει. Έρχονται δύο παίκτες. Έρχονται δύο παίκτες, ωραία. Στο μεταξύ, σκεφτόμουν ότι αν το γράφεις κάθε μέρα, κάποια στιγμή. Δεν είναι, πραγματικά δεν έχεις να ασχοληθείς. Ας το καθένας λέει ό,τι θέλει. Έρχονται δύο παίκτες, οκ. Ας το πούνε πρώτοι. Λοιπόν, σημαντική μέρα η σημερινή. Σε κάθε περίπτωση, όταν μιλάμε για παρουσίαση προπονητή, κάτι που δεν συμβαίνει στον ΠΑΟΚ συχνά. Τελευταία φορά ήταν η Αναστασιάδη εκείνη η παρουσίαση. Σίγουρα έγινε με παρουσίαση του Αναστασιάδη. Ναι. Βλάντα Νίβιτς έγινε παρουσίαση. Όχι. Τέτοια παρουσίαση όχι. Όχι. Λουτσέσκου δεν έγινε. Στανόγιβιτς έγινε. Στανόγιβιτς έγινε εδώ. Βέβαια, στην Τούμπα. Α, μαζί με Μίχελ τότε. Βέβαια. Με Μίχελ. Τότε που ανέλησε. Νομίζω με Μίχελ, ναι. Τότε που ανέλησε ο Στανόγιβιτς το πλάνο του για τον ΠΑΟΚ. Κάτι θυμάμαι, νομίζω, ναι. Το λέγαμε και προχθές. Η ΑΤΑΚΑ ότι ο ΠΑΟΚ κάνει επίδυση σε 19 δευτερόλεπτα. Εγώ θέλω να κάνει ο ΠΑΟΚ επίδυση σε 11,8. Ναι, σωστό, το θυμάμαι αυτό. Και λες, θέλαμε τώρα προπονητή. Ήμασταν εκεί και κοιτούσαμε λίγο κάπως. Ποιο Αϊνστάιν. Ναι. Με βάση μετρήσεις και τα πάντα. Αλλά θα είναι κάτι διαφορετικό, νομίζω, σήμερα. Γιατί θα είναι κάτι διαφορετικό? Γιατί λένε από τον ΠΑΟΚ ότι θα ετοιμάσουν, λέει, ναι, μια διαφορετική παρουσίαση. Δεν θα είναι το κλασικό, το ότι στείνομαι μπροστά στην κάμερα και απαντάω σε ερωτήσεις. Έτσι λέγεται. Ναι. Τώρα πώς θα. Εγώ το πιστεύω, να σου πω την αλήθεια. Δεν πιστεύω ότι θα είναι μια απλή παρουσίαση. Και γι' αυτό νομίζω μπορεί ότι την κάνουν και στον Μπορεί να είναι το. Με ένα avatar του Φεραίρα. Εντάξει, ρε Στέργιο, το πήγε 10 βήματα παρακάτω. Δηλαδή να είναι στο ξενοδοχείο, στο δωμάτιό του, στο σπίτι του. Ναι. Και να φαίνεται το εικόνα του στο Μακεδονία Παλάς. Και να τον κάνει ερωτήσεις. Θα μπορούσε. Εντάξει, εδώ στο εξωτερικό γίνονται εκπομπές έτσι. Ναι. Δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε μια παρουσίαση έτσι. Και συναυλίες γίνονται έτσι, αγάπη. Γίνονται και συναυλίες. Ναι. Αλήθεια. Με στάρ που έχουν φύγει και τη ζωή κιόλας. Τους βγάζουν εκεί το avatar. Με 3D. Πού να δεν τα ξέρεις αυτό. Πού να τα ξέρεις, ρε, αγάπη. Δεν μου αρέσει αυτό, όχι. Δεν είμαι φαν. Λοιπόν, στις 2 είναι. Στο Μακεδονία Παλάς, όχι στην Τούμπα. Θα συνδεθούμε φυσικά. Θα πας, αγάπη. Θα πάω. Ωραία. Σου δίνω άδεια να φύγεις στις 1.30 για να προλάβεις. Θα φύγω 1:25. Και καφέ παίρνεις. 1:25 θα φύγω. 1:25. Για να είμαι και λίγο νωρίτερα. Πρόσχε, μην φύγεις 2:10. Κοίτα, δεν θα έχω εγώ πρόβλημα να φύγω 2:10. Όλοι θα έχουμε πρόβλημα να φύγω 2:10. Οπότε δεν είναι θέμα. ΠΑΟΚ TV θα έχει πάντως. Οπότε από εκεί θα το κλείσουμε. Για τόσο λόγο δεν έχουμε θέμα. Όχι, στα 1:25 θα φύγω. Μέχρι εκεί είναι, κλείδωσε. Από τη νέα πόρτα του Λίμπερο, που έχουμε νέα πόρτα. 1/4 με τα πόδια είναι το Μακεδονία Παλάς, αγάπη. Ταξί θα πάρω. Να πάρουμε τα πόδια. Συγγνώμη, πάμε τα πόδια, ρε, να βιάζομαι κιόλα. Τι το κάνει κάθε μέρα? Μα ξέρετε ότι κάθε μέρα ο Στέργιος το φεύγουμε, μου λέει θα το πάρω με τα πόδια. Κάθε μέρα. Με τα πόδια το παίρνω. Αλλάζει άποψη μέχρι να φτάσουμε στην Τσιμισκή. Αλλάζει μέχρι να φτάσουμε στην Τσιμισκή άποψη. Πες το. Παραδέξτε το, ρε φίλε, δεν είναι κάτι. Δεν είναι κακό. Δεν υιοθετώ. Δεν είναι. Λοιπόν, θα πάρει μια GoPro. Ωραία. Mm-hmm. Και θα την έχει φεύγοντα από εδώ πάνω σου. Ναι. Η GoPro καταγράφει τα πάντα. Θα βλέπω τι κινήσει κάνει, εντάξει. Τι μπορεί να ακολουθεί. Το έχουμε. Μπορεί να το κάνει αυτό και το κινητό μου, αγάπη. Όχι, εγώ θέλω GoPro. Μην επενδύσω σε GoPro. Θα σου μείνει κιόλα, ρε. Σωστό και αυτό. Παίρνει λοιπόν, drone, Στέργιο, είναι και γιατί τη μόδα. Πολλοί παίρνουν και τα χρησιμοποιούν χωρίς λόγο. Είπαμε στις 2 η παρουσίαση του Αμπέλ Φεραίρα στο Μακεδονία Παλάς. Θα έχετε ήχο μέσω του Λίμπερο. Νομίζω θα έχει το ενδιαφέρον της πάντα. Ένας νέος προπονητής. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για έναν προπονητή της ικανότητας και της ποιότητας του Αμπέλ Φεραίρα. Οπότε νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, ίσως επισκιάσει σήμερα τα πάντα στην επικαιρότητα του ΠΑΟΚ, γιατί θα υπάρχει μεταγραφή. Μακάρι να υπάρχει λόγο. Αλλά στη βάση ότι δεν θα υπάρξει ανακοίνωση μεταγραφής, είναι το γεγονός της ημέρας, όπως και να το κάνουμε. Περιμένουμε και την αποστολή που θα φύγει αύριο για την Ολλανδία. Ναι. Όπου φαίνεται ότι
Μπορεί να μην έχει και μεγάλες εκπλήξεις. Ναι, όπως διαβάσατε χθες μέσα το ΠΑΟ 24. Ναι. Όλα δείχνουν ότι ο Αμπέλ Φερέρα θα δώσει δεύτερη ευκαιρία σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Εκτός από αυτούς που κατέβηκαν από την Ολλανδία, φαντάζομαι, πριν τελειώσει προετοιμασία. Ναι. Οπότε, αρκετοί ήταν αυτοί που μάζευαν κείμενα. Γιατί είχαν διώξει τον έναν, είχαν διώξει τον άλλον, είχαν διώξει 5-6 παίχτες, πάρα πολλοί, συνάδελφοι και εμείς. Και τα κείμενα μαζεύτηκαν. Είναι αυτό που έγραψε και ο Σταύρος. Είναι τουλάχιστον άσχημο. Άκομψο, να μην πω κάτι άλλο. Άκομψο είναι. Να ρίχνεις ζαριές και χωρίς να έχεις πληροφόρηση, γιατί αν έχεις πληροφόρηση, εγώ πάντα είμαι της άποψης, όταν έχεις πληροφόρηση, πρέπει να το μεταδώσεις στον κόσμο, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Όταν δεν έχεις όμως πληροφόρηση, δηλαδή όταν δεν έχουν ενημερωθεί ούτε οι παίκτες, και επειδή κανένας δεν μιλάει μέχρι στιγμής απευθείας με τον Αμπέλ Φερέιρα, σε 20-25 μέρες, ένα μήνα μπορεί να μιλάει αρκετή. Τώρα δεν μιλάει κανένας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το να ρίχνεις ζαριές και να πηγαίνει σύμφωνα με τη λογική ότι λογικά θα φύγει αυτός και να το κοπανάς, φεύγει ο ένας, φεύγει ο άλλος, είναι τουλάχιστον άκοψο για να μην χρησιμοποιήσω κάποια άλλη λέξη. Εν τω μεταξύ, αυτό το ότι δίνεται δεύτερη ευκαιρία μπορεί να είναι για πολλούς λόγους. Δηλαδή, μπορεί έναν παίκτη τον οποίο θες να τον πουλήσεις, να μην τον αφήσεις σε Θεσσαλονίκη και να βγει προς τα έξω ότι είναι κομμένος, να τον πάρεις μαζί σου, να είναι εκεί και από εκεί πέρα να περιμένεις κάτι καλύτερο. Δηλαδή, όλα παίζουν. Δεν σημαίνει ότι παίρνω ένα παίκτη μαζί μου γιατί τον θέλω 100%. Υπάρχει μια στρατηγική πίσω από κάθε επιλογή. Οπότε γι' αυτό δεν είναι και εύκολο να πεις ότι κόβεται αυτό, κόβεται εκείνο. Μπορεί το σκεπτικό να είναι άλλο για τον κάθε παίκτη. Που ενδεχομένως είναι. Έχει πολλές αναγνώσεις αυτή η διαφαινόμενη απόφαση του Αμπέλ Φερέιρα. Θα περιμένουμε και την αποστολή. Ενδεχομένως να βγουν από εκεί μία-δύο ειδήσεις. Κοίτα, νωρίς την περιμένουμε. Οπότε νομίζω ότι μπορεί να είναι και μέσα στην εκπομπή, γιατί η προπόνηση θα είναι νωρίς το πρωί. Ναι. Οπότε σχετικά σε λίγη ώρα νομίζω θα βγει. Θα το αναλύσουμε αυτό και με τον Σταύρο που θα είναι μαζί μας. Τα διαρκεία συνεχίζουν τον δικό τους δρόμο. Ξεπερνάνε τις δικές μου προσδοκίες. 13.032 σταμάτησε η χθεσινή καταμέτρηση, χθες το απόγευμα. Άρα, επειδή δύο μέρες, Δευτέρα και Τρίτη, πουλήθηκαν πάνω από 1.000, αν συνεχιστεί αυτό, αγάπη, θα μιλάμε για 16.000 διαρκείας την Παρασκευή. Που ξαναλέω, νομίζω ότι την Παρασκευή θα υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Ίσως έχουμε 2.000-2.500 εισιτήρια διαρκείας. Άρα, μπορεί μέχρι την Παρασκευή να φτάσουμε το νούμερο 18.000 από τους 21.000 περίπου θα έχουν ανανεώσει τις θέσεις τους. Και από Δευτέρα, μέσα σε 2-3 μέρες, το πολύ λέω εγώ, θα εξαντληθούν όλα τα εισιτήρια διαρκές που θα έχουν απομείνει. Θυμίζουμε, ο κόφτης είναι στις 22.000. Και θα φτάσουμε στις 22.000. Οπότε συνεχίζεται η πώληση των εισιτήριων διαρκείας και πραγματικά γίνεται ένας χαμός καθημερινά. Ναι. Τα ονόματα εξακολουθούν να βγαίνουν με γεωμετρική πρόοδο, ούτε καν αριθμητική. Δεν θα πούμε στον κόπο να αναφέρουμε το μακρύ και το κοντό του καθενός. Για ποιο λες? Είδα σήμερα 5 ονόματα, 6. Εντάξει, θα προσθέσω. Καθένας γράφει 2 δικά του. Είναι η αλήθεια. Στο εξωτερικό γράφονται πολλά και είναι λογικό, γιατί ξέρουν ότι άμα κοιτάξεις λίγο Ελλάδα, την ομάδα που θα βάλεις σε ένα ρεπορτάζ είναι ή ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Σε πολλά υπάρχει ο ΠΑΟΚ όντως. Ειδικά Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία, εκεί γίνεται ένας χαμός. Υπάρχουν για παράδειγμα δημοσιεύματα που επιμένουν για τον Τζέφερσον. Έχουμε αναλύσει αυτή την περίπτωση. Ο Τζέφερσον πάντως δεν είναι πολύ απίθανο. Δηλαδή, άμα μιλάμε για ονόματα. Μα γι' αυτό το αναφέρω. Γιατί ναι, είναι παίκτης που υπάρχει ένα υπόβαθρο σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα τα υπόλοιπα. Πολλά ονόματα και από την Μπράγκα πολλά ονόματα βγαίνουν. Και γενικότερα από Πορτογαλία πολλά ονόματα βγαίνουν. Νομίζω ότι και χθες τα λέγαμε και για την Μπράγκα και για περιπτώσεις παικτών από εκεί. Η μέρα Champions League η σημερινή, όπως και η χθεσινή, μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σημερινή μέρα. Στο μεταξύ, ο Σέρτζιο Ολιβέρα που ήταν κοντά στον ΠΑΟΚ, αγάπη, μια ανάσα. Τελικά δεν είναι μια ανάσα. Ο ΠΑΟΚ. Αγωνίστηκε βασικός χθες στο φιλικό με τη Φούλαμ. Δείγμα το ότι υπολογίζεται από τον Σέρτζιο Κοσέσαο σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη-τρίτη, κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι μπορεί να γίνει, αλλά ο ΠΑΟΚ
δεν μπορεί να περιμένει τον κάθε Σέρτζιο Ολιβέιρα. Δηλαδή, όταν θα φτάσει η εποχή που θα γίνουν οι κρίσεις στην Πόρτο, μπορεί να γίνει αυτό και 20 Αυγούστου, να περιμένει ο ΠΑΟΚ μέχρι τότε. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε ήδη να έχει στο ρόστερ του, με την εικόνα που έχουν και οι υπόλοιποι χαφ του ρόστερ τώρα, έπρεπε να έχει ήδη δύο χαφ υψηλού επίπεδου. Το ιδανικό για μένα. Στη χειρότερη θα έπρεπε να έχει ήδη ένα χαφ, για να είναι από αύριο μαζί με τον Αμπέλ Φερέιρα στο χώρο της Ολλανδίας. Μακάρι να γίνει το βράδυ, μακάρι να γίνει αύριο το πρωί. Άντε να σου πω εγώ να χαθεί και μια μέρα και να είναι ο χαφ την Παρασκευή. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Εδώ που έχουμε φτάσει. Γιατί ξαναλέω, το ιδανικό θα ήταν ο ΠΑΟΚ να έχει ήδη συμπληρώσει το ρόστερ κατά 90%, να έχει δηλαδή ένα χαφ υψηλού επίπεδου στο ρόστερ, ο Φερέιρα να νιώθει καλύτερα, να υπάρχει και ένας αριστερός μπακ, να υπάρχει και ένας φορ και ο ΠΑΟΚ να είναι χαλαρός και ωραίος και να αναζητήσει, αν χρειαστεί, κάποια ενίσχυση του Αυγούστου. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Δεν συμβαίνει. Θα έρθει ο ένας χαφ και ας περιμένουν οι υπόλοιπες θέσεις. Ναι, δεν συμβαίνει το ιδανικό. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει και φορ, ψάχνει και αριστερό μπακ, ψάχνει και ένα χαφ, μπορεί να ψάχνει και δύο. Αυτή είναι η κατάσταση. Πλησιάζει η μέρα της κλήρωσης, τη Δευτέρα. Να δούμε ποιο θα είναι το πιθανό ζευγάρι αντιπάλων του ΠΑΟΚ. Γιατί ξαναλέω, ζευγάρι θα βγει τη Δευτέρα. Την Παρασκευή είναι η κλήρωση μεθαύριο του δεύτερου προγραμματικού γύρου. Και τη Δευτέρα θα γίνει η κλήρωση όπου ο ΠΑΟΚ θα ξέρει τους δύο πιθανούς του αντιπάλους. Σίγουρα μία από τους δύο θα είναι καλή ομάδα, η άλλη θα είναι πιο αδύναμη, έτσι θα πάει. Οπότε θα ξεκινήσει και ο Φερέιρα να κάνει όλα τα σχετικά, την κατασκοπία και να αρχίζει να προσαρμόζεται ανάλογα με τον αντίπαλο που θα έχει ο ΠΑΟΚ στις 6 ή 7 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ θα φύγει πάντως αύριο το πρωί. Θα παραμείνει στην Ολλανδία μέχρι και τις 28 του μήνα. Το Σάββατο πρώτο φιλικό. Τρίτη, αν θυμάμαι καλά, το επόμενο. Και το επόμενο Σάββατο διπλό. Το διπλό, δηλαδή, ναι. Δηλαδή το ένα είναι στις 4 και το άλλο είναι στις 8. Με την Άλτα Βόν και την. Και τη Φορτούνα Σιτάρτ. Και τη Φορτούνα Σιτάρτ. Οπότε θα μοιραστεί εκεί ο χρόνος. Γενικότερα νομίζω ότι σε αυτά τα φιλικά δεν θα δούμε ό,τι είδαμε στο πρώτο σταδίου. Δηλαδή δύο ενδεκάδες να μοιράζονται από ένα ημίχρονο. Νομίζω ότι θα πάρει ένα κομμάτι παικτών μεγαλύτερο, αυτό, ναι, περισσότερο δεδομένο χρόνο και μετά θα γίνουν κάποιες αλλαγές. Οπότε νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάνε τα φιλικά ξεκινώντας από το Σάββατο. Και πιο δυνατοί οι αντίπαλοι, πιο έτοιμοι οι αντίπαλοι. Οπότε νομίζω και ο Αμπέλ Φερέιρα θα μπορεί να βγάλει και πιο ασφαλή συμπεράσματα πλέον για την εικόνα της ομάδας του. Γιατί κατά ψέματα σιγά σιγά πλησιάζουμε και στις 6-7 Αυγούστου που είναι τα πρώτα παιχνίδια. Οπότε σιγά σιγά και ο ΠΑΟΚ ανεβάζει στροφές. Στο Βέλγιο είναι το μάτσο Σάββατο, νομίζω. Με την Άντερλεχτ, δεν είναι, ναι. Στο Βέλγιο. Έχει και ένα μικρό ταξίδι εκεί η ομάδα. Αλλά σίγουρα το δεύτερο στάδιο θα έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για όλους. Γιατί θα αρχίσουμε σιγά-σιγά να έχουμε δείγματα από τη δουλειά του Πορτογάλου στην ομάδα. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι θα δούμε διαφορετικά πράγματα. Και ο Σταύρος και η Ελένη που θα είναι στην Ολλανδία θα μας μεταφέρουν ό,τι συμβαίνει εκεί πάλι. Αλλά θα έχει σίγουρα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Έχουμε και εξελίξεις στο βόλεϊ. Θα μιλήσουμε αργότερα να δούμε τι γίνεται με τους κουβανούς. Τους τρεις κουβανούς που είναι να έρθουν. Δεν υπάρχει συμφωνία με κανέναν. Θα το αναλύσουμε αργότερα με τον Ραφαήλ. Ο ένας είναι πάντως γνωστός. Είναι ο Κάλβο, ο Πασαδόρος, που είχε κλείσει με τον ΠΑΟΚ, αλλά είχε σκάσει εκείνο το σκάνδαλο στη Φιλανδία. Έχει τελειώσει η περιπέτεια για όλους τους κουβανούς που κάναν και φυλακή. Αλλά στα 22 πλέον είναι ένας πολύ καλός πασαδόρος ο Κάλβο. Δεν ξέρω για τους άλλους δύο, επίσης κουβανοί. Ο ένας από τους δύο επίσης ήταν στο σκάνδαλο μέσα. Πάντως διάβαζα τις προάλλες ότι όλοι όσοι ενεπλάξαν στο σκάνδαλο κατόρθωσαν σιγά σιγά να επιστρέψουν σε καλά επίπεδα αθλητικότητας και όχι μόνο. Τώρα, το πώς και γιατί ο ΠΑΟΚ στρέφεται στους κουβανούς ή θα δοκιμάσει ή θα εξετάσει, θα μας τα πει αργότερα ο Ραφαήλ. Δύο παίκτες ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Αυτοί είναι τρεις. Με πασαδόρους τους, τον Φιλίποφ και τον Τερζή, δεν ξέρω πού μπορεί να χωρέσει και ο Κάλβο. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια.
Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να μπούμε και στα πιο ποδοσφαιρικά και σε ό,τι υπάρχει γύρω από τον ΠΑΟΚ. Μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171, στον πρώτο όροφο, σε νέα γραφεία. Υπάρχουν πολλά πακέτα, είτε για ανακαίνιση σπιτιού, είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου, σε πολύ καλές τιμές. Όλα θα γίνουν με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα, με τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες της αγοράς. Η Στίχημαν είναι μαζί μας, ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ, με πολλές επιλογές σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, φόρμουλα και ό,τι άλλο θέλετε. Υπάρχει το σερί, το οποίο έχει επιστρέψει πλέον στην καθημερινότητά μας, και το live casino για να δοκιμάσετε εκεί και την τύχη σας από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Και φυσικά το Origins Casino, όπου μετά του Σταβέντο σιγά σιγά θα πάρει σειρά ο Ηλίας Βρετός και η Κατερίνα Λιόλιου στο Alfredo's Gardens, δίπλα στο Ρίτζεσι Καζίνο ακριβώς. Ένας πολύ ωραίος χώρος, καλοκαιρινός. 22 Αυγούστου θα εμφανιστεί ο Ηλίας Βρετός και η Κατερίνα Λιόλιου. Μπορείτε από τώρα να εξασφαλίζετε τη θέση σας, εισιτήρια από 12 ευρώ η προπόληση, από το ticketservice.gr, καταστήματα public, ωράρια φυσικά καταστημάτων, στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο και τηλεφωνικά στο 217-234-567. Ξαναλέω, οποιοδήποτε event είτε του Θεάτρου Βεργίνα, είτε του Alfredo's Garden, είτε του Ρίζεσι Καζίνο, δεν υποχρεώνει κανένα σας να πάει στο Ρίζεσι Καζίνο. Είναι προαιρετική είσοδος, δεν υπάρχει εισιτήριο εισόδου, απλά πρέπει να έχετε κλείσει τα 21 χρόνια ζωής, ενώ δεν υπάρχει κάποιο όριο για να απολαύσετε κάποια παράσταση ή κάποια συναυλία του Ρίζεσι Καζίνο. Αυτά. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και με τον Σταύρο. Εδώ μας επιστρέψαμε. Πάω 24 στο Λίμπερο 174. Να διορθώσω, γιατί πραγματικά έχει κολλήσει το μυαλό μου. Έχει γίνει η κλήρωση του δεύτερου προγραμματικού γύρου. Ο ΠΑΟΚ θα ξέρει τον αντίπαλό του τη Δευτέρα. Περιμένουμε τα σημερινά αποτελέσματα. Πάντως, χθες προκρίθηκε η Νόμε από την Εσθονία. Ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε την Σουντούβα από τη Λιθουανία. Η Σαμπουρτάλο Τυφλίδας από τη Γεωργία προκρίθηκε εις βάρος της Τερίφ Τυρασπόλη. Προκρίθηκε Αγάπη και η Βαλέτα από τη Μάλτα. Mm-hmm. Πέταξε έξω την Ντουντελάνς από το Λουξεμβούργο. Και προκρίθηκε και η The New Saints από την Ουαλία. Μεγάλη ομάδα αυτή. Ναι. Καθώς και η Ελσίνκη από τη Φιλανδία. Κέρδισε μια ομάδα από τα νησιά Φερόε. Από αυτές τις ομάδες, καταλαβαίνετε, αν βγάλουμε έξω τον Ερυθρό Αστέρα, οι υπόλοιπες είναι ανάξιες λόγου, δεν νομίζω να προκριθούν και στον τρίτο προκριματικό γύρο. Αν περάσουν στον τρίτο προκριματικό γύρο, ο ΠΑΟΚ δεν θα τις βρει απέναντί του, γιατί λογικά θα είναι αδύναμος, εκτός και αν σήμερα αποκλειστούν και η Αστάνα και η Λουτογκόρετς και η Μπάτε Μπόρισοφ. Αν έχουμε 3-3, ο ΠΑΟΚ πάει στους δυνατούς. Αγάπη, το έκανες εσύ αυτό με την εφαρμογή ή είχε τίποτα τρίτο-δεύτερη? Face challenge. Παντός με τρέλα με την εφαρμογή που δείχνει πώς θα είσαι γέρος. Φοβερό, παιδιά. Τρέξτε. Ναι, πραγματικά. Ο Κάνιας έπαιξε στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Κάνιας, αν έπαιξε. Ναι. Κάτι έπαιξε, άραγε. Για να δούμε. Έπαιξε, λες, ή δεν έπαιξε? Πριν να δούμε αν έπαιξε ή όχι. Πιστεύω έπαιξε. Πιστεύω δεν ήταν καν αποστολή. Δεν ήτανε? Όχι. Στέργιο. Δεν πειράζει. Θα τσεκάρω, μήπως έκανα λάθος. Θα είναι στην πορεία. Όχι, ήταν εκτός αποστολής. Αλλά φαντάζομαι στον επόμενο γύρο. Ναι, νομίζω θα είναι μέσα. Θα είναι μέσα ο Ισπανός. Θα παρακολουθήσουμε και σήμερα τα παιχνίδια. Από την επόμενη εβδομάδα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τώρα σήμερα είναι μόνο ποιοι θα περάσουν. Γιατί εντάξει, ακόμα τα παιχνίδια για να τα δεις δεν είναι. Όχι, δεν είναι για να τα δεις, αλλά είπαμε διακυβεύεται το ΠΑΟΚ. Αυτό, μόνο ποιοι θα περάσουν. Για μακάρι να έρθουν έτσι τα πράγματα, ο ΠΑΟΚ να είναι στους χειρούς, να αποφύγει σίγουρα τον Άγιαξ. Αυτός νομίζω θα είναι πολύ μεγάλο αντίπαλος που θα αποφύγεις. Ναι. Τώρα όλοι οι υπόλοιποι, okay, είναι καλές ομάδες, αλλά ο Άγιαξ είναι ένα επίπεδο πάνω. Μπορεί και δύο. Πάντως με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, στους δυνατούς είναι ο Άγιαξ, η Κοπενχάγη και η Δυναμό Ζάγκρεπ. Και στους αδύναμους είναι ο Αποέλ, ο ΠΑΟΚ και ο Ερυθρός Αστέρας. Αυτά είναι τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα. Ο χάρτης θα ξεκαθαρίσει
σήμερα το βράδυ. Πάντως σιγά σιγά οι υπόλοιποι παίζουν. Δηλαδή ο Ολυμπιακός παίζει Τρίτη νομίζω. Ο Άρης παίζει Πέμπτη. Την επόμενη Πέμπτη. Ναι, στην Κύπρο. Όχι, ή εδώ. Πρώτο μάτσο εδώ πρέπει να είναι. Ο Ολυμπιακός ο οποίος ισοπαίδωσε την Νότιχαμ Φόρεστ. Νότιχαμ Φόρεστ, ναι. Και διάβασα το πρωί δηλώσει Πέδρο Μαρτίνς που ήταν πολύ ικανοποιημένος. Ίσα που ήταν και ενθουσιασμένος, ρε παιδί μου. Ναι. Έλεγε ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Χάρηκα πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Γεμάτο γήπεδο. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης τι έκανε. Πήγε στα αποδυτήρια του στην Μπράβο στο Ολυμπιακούς. Η δυσμή φωτογραφία στο chat του Μάκος 4. Τι ωραία. Το πρόσωπο όσο όταν κερδίζει μία ομάδα αλλά χάνει άλλη. Έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του Ολυμπιακού. Μετά πήγε στα δίπλα αποδυτήρια και καντήλιασε τους παίκτες της Νότιχαμ. Όχι, ρε, πάλι καλά ήταν φιλικό και δεν χρειάστηκε να το κάνει αυτό. Σκέψα να το κάνει επίσημο. Εκεί ήταν δύσκολα. Ήταν ναι. Φιλικό, οπότε εντάξει, δεν του βάζει ούτε αποθεώνει τον έναν, ούτε δεν ρίχνει καντήλια στον άλλον. Εντάξει, παιδιά, συγχαρητήρια στον έναν. Του άρεσε η εικόνα, ρε παιδί μου, τη Νότιχαμ Φόρεστ. Όχι, ρε παιδί μου, συγχαρητήρια στον έναν, προβληματισμό για του άλλου. Θέλουμε ενίσχυση για του άλλου, κατάλαβε, κάπω έτσι. Ναι. Ή φορτσάρετε λίγο, κάτι. Αλλά ναι. Όχι πολλά πράγματα. Καταιγίδα, Στέριο. Καταιγίδα, λέει Sport Day. Α, καταιγίδα και λέει και Sport Time. Ωραία, Στέριο. Καταιγίδα λέει και το φως, όχι. Πανέτοιμο. Με κεφαλαία. Η πράσινη εντάξει ασχολείται με τα δικά της. Έρχεται. Η ώρα για σπορ. Κι και πρώτος, ναι. Ραγδαίες ναι. Εξελίξεις, ναι, αυτό και τα λοιπά. Τρέλα. Πω, τρέλα. Ο Μαδάρα νέος τρίλος. Απίθανος Βαλμπουενά σε άλλο φορτούνι. Άστραψε και βρόντιξε ο Ολυμπιακός. Λέει ο κόκκινος πρωταθλητής γάτα. Τουλάχιστον να σου πω κάτι. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό πράγμα. Διαβολικός λέει live sport. Τόσο πολύ πια. Δηλαδή εντάξει, βρε παιδιά, ένα φιλικό ήταν. Μάλιστα. Okay. Αυτά λοιπόν. Τέλος πάντων. Υπάρχει μια σύμπνοια όμως. Βλέπεις. Καταιγίδα, Στέργιο. Ναι. Εντάξει, γίνεται και αυτά. Πέρασε σήμερα μπροστά μου ένα θέμα. Ήρθε η επιφώτιση στο συντάκτη να κάνει τη συνολική βαθμολογία των τελευταίων 50 ετών στη Σούπερ Λίγκα. Ναι, οκ. Okay. Για να πει ότι ο Ολυμπιακός θα ήταν πρώτος. Καλά, εντάξει, αυτά τα θέματα πια έχω κουραστεί. Συγχαρητήρια στον συνάδελφο. Αυτά είναι ωραία θέματα καλοκαιρινά. Καταλαβαίνετε πάντως, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, θα το αναλύσουμε και τις επόμενες, ότι πρέπει όλοι και κυρίως οι ΠΑΕΠΑΟΚ να είναι σε εγρήγορση. Εντάξει, δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους ή του Ολυμπιακού. Όποιος νομίζει ότι θα είναι εύκολη υπόθεση το πρωτάθλημα, δεν έχει καμία επίγνωση και αίσθηση το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός θα κάνει ό,τι μπορεί, ό,τι περνάει από το χέρι του και όχι μόνο για να επιστρέψει στους τίτλους. Γιατί, κακά τα ψέματα, εάν ο Ολυμπιακός μείνει και φέτος εκτός πρωταθλήματος, δεν θα μαζεύεται η κατάσταση από πουθενά, αγάπη. Τώρα πουλήσαμε λίγο στα πρόβατα, λίγο Πρέσπες, λίγο Τσίπρα, λίγο Μακεδονία. Αυτά το μαζέψαμε κάπως. Η επόμενη χρονιά δεν θα μαζεύεται, το ξέρουν αυτό στον Ολυμπιακό. Άρα θα πρέπει και ο ΠΑΟΚ να είναι σε εγρήγορση για όλα τα θέματα. Πρέπει να έχει ο ΠΑΟΚ τα μάτια του ανοιχτά και να τα έχει παντού. Ναι, λοιπόν, χθες έλεγε και ο Σταύρος ότι από τις περιπτώσεις των μέσων που υπάρχουν για τον ΠΑΟΚ, αυτή του Μπράνταριτς είναι αυτή που απασχολεί περισσότερο τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Υπάρχει και ένα ρεπορτάζ στο ΠΑΟΚ 24, το οποίο ανέβηκε πριν από λίγη ώρα, σύμφωνα με το οποίο η Κάλιαρη πλέον ρίχνει τις απαιτήσεις για τον παίκτη σε ποσά που ο ΠΑΟΚ μπορεί να τα φτάσει. Ο Μπράνταριτς είναι ο παίκτης που θέλει περισσότερο Αμπέλ Φερέιρα, το έλεγε χθες και ο Σταύρος, ότι είναι αυτός που ταιριάζει περισσότερο σε αυτό που θέλει να παίξει ο Πορτογάλος, ότι είναι η περίπτωση που απασχολεί περισσότερο, αλλά η αρχική τιμή των 15 εκατομμυρίων ευρώ που ζητούσε η Κάλιαρη ήταν απλησίαστη προφανώς. Όμως πλέον, με τους Ιταλούς να ρίχνουν τις απαιτήσεις τους, δεν αποκλείεται να υπάρξει εξέλιξη στο συγκεκριμένο κομμάτι. Όλο το ρεπορτάζ υπάρχει μέσα στο ΠΑΟΚ 24 για την συγκεκριμένη περίπτωση. Για τον Φίλιπ Μπράνταριτς, 27 ετών, θυμίζω, μέσος της Κάλιαρη. Ναι. Υπάρχουν και βίντεο για τον παίκτη, για να θυμηθείτε λίγο ποια περίπτωση για είναι. Ποδοσφαιριστή υψηλού επίπεδου, εντάξει. Ναι. Δεν το συζητάει κανείς, αλλά 15 εκατομμύρια, άμα τόσα λείπουν στην Κάλιαρη, ας τα βρει αλλού. Ναι, όχι, αφού λέμε ότι πλέον έπεσαν οι απαιτήσεις και τα νούμερα μπορεί να τα φτάσει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Οπότε δεν αποκλείεται να προκύψει κάτι. Θα πούμε και στην πορεία ό,τι βγει. Είναι απλά η πιο τελευταία εξέλιξη.
Από όλους. Στέλνος Μαλιζάς, έβλεπα βίντεο χθες στα αποδυτήρια της Ξάνθης που τραγουδούσε. Τραγουδούσε. Τον Μπέλα Τσάο. Ναι. Δεν τον είχα συνηθίσει έτσι τον Μαλιζά, να σου πω την αλήθεια. Ωραίο ήταν αυτό το βίντεο. Μεθαύριο βγαίνει το Casa de Papel, αγάπη. Την Παρασκευή, ε. 19, ναι. Ναι. Θα το δεις. Θα το δω. Δεν το δω. Το έχεις δει το προηγούμενο. Το είχα δει πέρσι τα Χριστούγεννα, νομίζω. Δεν σου. Σε ενθουσίασε ή όχι. Με ενθουσίασε, αλλά το είδα πριν γίνει ο μεγάλο χαμό. Ε, όχι, μετά έγινε, το είδε και το πεντάχρονο ανήψη μου το είδε στο τέλο. Δηλαδή, για το Θεό. Ε, φτάνει. Εντάξει. Ωραίο είναι. Ήταν. Μάλιστα. Και θα είναι και ωραίο, νομίζω. Μπορεί να τραγουδήσει και αυτό τον Μπελατσάο ο Στέλιο. Το περιμένει με αγωνία. Ποιο ξέρει. Μπορεί, ξέρω εγώ. Μπορεί, ναι. Θα φανεί. Από εκεί πέρα είναι ανοιχτό το θέμα και του Άρτα, το λέγαμε και χθες. Έλα, αλίμονο. Τον θέλει Παναθηναϊκός. Το άντε, θέμα παιδιά, είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν γιατί μπορεί να δώσει τα λεφτά που θέλει ο Πάγκο τον Άρτα. Και τα λεφτά βασικά που θέλει και ο Άρτα. Αλλά ψάχνουν μια φόρμουλα. Το βλέπω πάλι, αγάπη, να σου πω τι θα γίνει. Ελεύθερος. Όχι ελεύθερος. Πάλι να τον πληρώνει ο Πάγκο το συμβόλαιο και να τον έχει άλλη ομάδα δηλαδή. Προκειμένου ο Πάγκο να μην τον έχει στα πόδια του. Να δώσει ο Παναθηναϊκός το 20% του συμβολίου, το 30% δεν ξέρω. Μπορείς να το δώσεις ελεύθερο και ξέρω εγώ να βάλεις μια ρήτρα. Μπορεί να γίνει και αυτό. Καλή ρήτρα. Θα ήταν μια πολύ καλή λύση. Για μεταπολιτική αξία μιλάμε τώρα. Ναι. Γιατί ο Παναθηναϊκός καίγεται για το τώρα, δεν καίγεται για το μετά. Οπότε θα δούμε. Πάντως ο Παναθηναϊκός τον θέλει. Ο ΠΑΟΚ προφανώς και θέλει να βρεθεί κάποια λύση. Γιατί κατά τα ψέματα ο Ward αυτή τη στιγμή υπάρχει. Στο ρόστερ έχει μια θέση ξένου. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει στον ΠΑΟΚ. Έχει τελειώσει από τον ΠΑΟΚ ο παίκτης. Οπότε σίγουρα δεν είναι και πολύ θετικό το ότι παραμένει έτσι. Ενδιαφέρον για ομάδα, για πώληση, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή, χθες διαβάζαμε στην Αίγυπτο ότι ο Άρντα είναι ο βασικός λόγος που η εθνική ομάδα αποκλείστηκε από το Κόπα Αφρικά. Δηλαδή, γενικά τώρα το κλίμα γι' αυτό δεν είναι καλό. Ναι. Δεν έχουμε και εσύ ιδιαίτερη. Δεν συμφωνούμε, αλλά υπάρχει αυτό το κλίμα. Εκτίμηση του ρεπόρτερ και του δημοσιογράφου τη Αιγύπτου. Με όλο το σεβασμό, παιδιά. Καλά. Δεν. Είναι μια μερίδα του τύπου που τον στηρίζει πολύ. Είναι άλλη μια μερίδα του τύπου που τον βγάζει στη σέντρα αυτό το διάστημα. Ναι. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι όλοι έχουν βγει στη φόρα, ότι έχει συζητηθεί σε όλη την Ευρώπη το θέμα και όχι μόνο στην Ευρώπη, δεν νομίζω ότι ευνοεί οποιαδήποτε σκέψη πώληση. Οπότε σίγουρα πρέπει να βρεθεί κάποια άλλη φόρμουλα για τον παίκτη. Να βρεθεί, αγάπη, γιατί με έχει κουράσει το θέμα. Ναι, και μόνο που, να και μόνο που δύο χρόνια λύση. Ασχολούμαστε με τον Ουάρντα και εμείς και ο κόσμος και ο ΠΑΟΚ γενικότερα, εντάξει. Δεν έπρεπε καν ο ΠΑΟΚ να ασχολείται με τέτοιους ποδοσφαιριστές. Γιατί δεν άλλαξε ξαφνικά χαρακτήρα ο Ουάρντα. Ο ίδιος είναι εδώ και 7 χρόνια που είναι στην Ελλάδα και τον μάθαμε. Ναι, πρέπει να βρεθεί μια λύση να ελευθερωθεί και αυτή η θέση. Να τελειώνουμε και με αυτόν, γιατί εντάξει. Το κακό έχει παραγίνει. Πάντως αυτός εκεί επιμένει, ανεβάζει social media φωτογραφίες, τέτοια από εδώ, από εκεί, όλα καλά. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, καμία συνέστηση. Τίποτα. Ωραίο. Στέργιο σε μια άλλη διάσταση. Δεν έχει καμία επίγνωση με, ναι, με το περιβάλλον ο Άρντα. Τίποτα. Πραγματικά. Δηλαδή γίνεται ένας χαμός. Γράφονται τέρατα στην Αίγυπτο, γράφονται τέρατα στα social media και αυτός, εκεί ρε παιδί μου, το ίδιο. Να τελειώσει γρήγορα ιστορία. Και να έχει καλή επιτυχία ο Άρντα συνέχεια τη καριέρα του, όπου και να πάει, είτε στον Παναθηναϊκό είτε στον Ατρόμητο που δεν νομίζω να τον θέλουν. Ο Παναθηναϊκός βέβαια πήρε και τον Κολοβό. Αλλά τον θέλει και τον Άρντα. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να ταιριάξει αυτό. Ναι. Θα φανεί. Ο Χατζηρίδης βρήκε ομάδα. Όχι. Δεν βρήκε ομάδα. Εντάξει, μπορεί, και αυτό μπορεί να θέλει 2 εκατομμύρια το χρόνο. Με το νου του. Είναι και λίγο. Καλά, όσο πλησιάζουμε όμως προς το τέλος, προς Αύγουστο. Θα πρέπει λίγο να πάρθει και εκεί μια απόφαση. Τα δημοσιεύματα τον ήθελε η Σαχτάρ και όλη η κοινωνία της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Γιατί τι ωραίο, αν έχεις καλό μάνατζερ. Κοίτα, ότι είχε καλό όνομα εκεί, είχε. Τώρα, γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον, δεν το ξέρω. Μπορεί να έχει να κάνει με τις απαιτήσεις του ίδιου. Αν έχεις καλό μάνατζερ, όλα γίνονται. Καλά, οι μάνατζερ τη δουλειά τους κάνουν. Εδώ υπάρχουν μάνατζερ που παρουσιάζουν κάτι τρελά νούμερα και δεν υπάρχουν ποτέ. Υπάρχουν και πολύ χειρότερα από το να πεις για ενδιαφέρον μιας ομάδας. Άστα. Τα βλέπουμε και μπροστά μας, εντάξει. Τέλος πάντων, ευτυχώς, όπως προέκυψε, η Μαρία Γκοντζάρεβα έβαλε έναν όρο στο συμβόλαιο. Έβλεπε μπροστά η Μαρία. Και ο ΠΑΟΚ δεν έχει μάλλον τώρα να ασχολείται και με τον Χατζηρίδη. Δεν υπάρχει ανακοίνωση όμως.
Δεν υπάρχει ανακοίνωση, όχι. Θα έπρεπε να υπάρχει, νομίζω. Ότι τι, ευχαριστούμε τον Ευγένιο Χατσιρίδη. Ναι, όπως υπάρχει για κάθε παίκτη. Δεν υπάρχει ανακοίνωση. Νομίζω βγήκε ανακοίνωση για όσους πρόσφεραν και κάτι. Δεν ξέρω. Για τον Χατσιρίδη να βγει και μια ανακοίνωση για να είμαστε σίγουροι. Δεν πρόσφερε το παραμικρό. Φαντάζομαι έχει πάρει όλα τα χρήματά του. Το 1,5 εκατομμύριο. Και ψάχνει ομάδα. Δεν πιστεύω να είναι στο ρόστερ μέσα, όχι. Δεν είναι, εδώ καιρό. Εντάξει. Έχει αλλάξει το και ρόστερ. Μάλλον δεν θα βγει ούτε ανακοίνωση για τον Ευγέννη Χατσερίδη. Νομίζω ότι πάντα βγαίνει. Ανεξάρτητα αν έχει προσφέρει ή όχι. Μου κάνει λίγο εντύπωση. Για τον Λεβέκ βγήκε ανακοίνωση. Ναι, ρε, δεν είχε βγει για τον Λεβέκ. Βγήκε ανακοίνωση για τον Λεβέκ. Δεν υπήρχε ένα μικρό. Δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι υπήρχε. Πραγματικά δεν θυμάμαι. Νομίζω για κάθε παίκτη πρέπει να υπάρχει για να τελειώνει και το τυπικό κομμάτι. Το τυπικό είναι ότι έχει φύγει ο Χατσερίδης τώρα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν θα υπάρξει ανακοίνωση για τον Χατσερίδη. Καλός για μένα. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν τίμησε καν τα χρήματα που του έδωσε ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν μπορούσε να προσφέρει. Όχι αγωνιστικά. Αγωνιστικά, οκ, ήταν μια λάθος επιλογή. Εσένα μάτσο νομίζω προσέφερε. Δεν έφταιγε ο Χατσερίδης που ήρθε στον ΠΑΟΚ. Σε εκείνο το μάτσο προβλήθηκε ο Βιερίνια. Με τη Βασιλεία, ναι. Με τη Βασιλεία στην Ελβετία. Κατά τα άλλα. Εγώ τον χρεώνω και αυτό δείχνει και το χαρακτήρα του. Ότι ενώ ήταν στη Θεσσαλονίκη και έκανε κανονικά προπονήσεις, ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν τον απέκλεισε από την ομάδα και δεν θα μπορούσε να το κάνει, γιατί δεν έδωσε και ιδιαίτερες λαβές ούτε αφορμές. Δεν πάτησε καν στη φιέστα της Τούμπας. Υπήρχε μετάλλιο και για τον Χατσερίδη. Και την ώρα που ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ και πληρωνόταν από τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ έπαιζε τελικό κυπέλλου στο ΆΚΑ, ο ίδιος επέλεξε να πάει οικογενειακός διακοπές στις Μαλβίδες. Εντάξει, δείχνει και αυτό το χαρακτήρα του ανθρώπου. Άρα καλός ο ΠΑΟΚ δεν έβγαλε ανακοίνωση για τον Χατσερίδη. Δεν με νοιάζει εμένα και δεν μπορώ να κατακρίνω ένα ποδοσφαιριστή αν μπορεί να προσφέρει ή όχι. Δεν ήθελε μόνο στο Χατσερίδη, κάποιος τον επέλεξε. Είναι άλλο αυτό όμως και άλλο να μην σέβεσαι την ομάδα στην οποία αγωνίζεσαι. Και ξαναλέω, δεν τον απέκλεισε κανείς για να μην έρθει στη φιέστα και να πάρει το μετάλλιο του. Τώρα, αν ο ίδιος ένιωθε μόνος του ξένο σώμα, οκ. Okay. Δεν νομίζω να μας απασχολήσει. Όταν βρει με το καλό ομάδα, θα αναφέρουμε ποια ομάδα βρήκε ο Χατσερίδης και μέχρι εκεί. Ο φίλος ο Τάσος ρωτάει αν υπάρχει περίπτωση εκτός από χαφ και αριστερό μπακ, ο ΠΑΟΚ να κινηθεί και για την απόκτηση φορ. Νομίζω ότι φυσιολογικά ναι. Δεδομένα θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ για φορ. Ναι. Υπάρχει και αυτό στη λίστα και στον προγραμματισμό. Αλλά απλά δεν είναι τόσο μεγάλη ανάγκη σε αυτή τη φάση. Όσο του χαφ. Του χαφ αυτή τη στιγμή σε καίει. Γιατί και αριθμητικά έχει θέμα και σε όλα τα επίπεδα έχει θέμα. Στον επιθετικό ακόμα βγαίνει, εντάξει. Και έτσι όπως παίζει ο Αμπέλ Φερέιρα, βγαίνει. Το θέμα είναι χαφ. Τι γίνεται. Και το ίδιο ισχύει και για τον αριστερό μπακ. Δηλαδή υπάρχει ο Γιαννούλης, υπάρχει ο Ροντρίκο που μπορεί να δώσει λύσεις στα αριστερά. Αλλά ο ΠΑΟΚ θέλει και ένα αριστερό μπακ ακόμη. Και θα δούμε ποιος θα είναι αυτός. Ναι. Αλλά ναι, επιθετικός υπάρχει στον προγραμματισμό να αποκτηθεί. Πρώτα ο φίλος ο Τάσος. Κοίταξε, ιδανικά εγώ θα περίμενα κάποια στιγμή να ΠΑΟΚ στα κοντά να μην λειτουργεί άλλο έτσι. Ότι βγαίνει αριθμητικά, άρα δεν καιγόμαστε και εντάξει. Καλά, ή μπορεί να παίξει αυτός και στα αριστερά, ή μπορεί να παίξει και αυτός στο κέντρο και άρα εκεί δεν έχουμε θέμα. Άρα αυτό συμβαίνει όμως σε όλες τις ομάδες αριστερά. Δεν είναι. Εδώ top ομάδες το κάνουν αυτό. Ένας παίκτης μπορεί να δώσει λύση και σε άλλη θέση και το υπολογίζει και αυτό. Αυτό θα υπάρχει. Δεν λέμε ο Κρέσπο να φύγει από το κέντρο της άμυνας και να πάει αριστερά ξανά. Η διαφορά ξέρει ποια είναι, αγάπη όμως. Ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να μπει στο Champions League. Είναι. Μία top ομάδα που αναφέρει στις top ομάδες, έχει εγγυημένη θέση στους ομίλους του Champions League. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε και τι έχει γίνει φέτος. Δεν έχει να δώσει προκριματικά. Ναι, μην ξεχνάμε όμως και τι έχει γίνει φέτος. Δηλαδή, άλλον παίκτη ήθελε ο Λουτσέσκου μέχρι τις αρχές του μήνα, τα τέλη βασικά του Ιούνιου, και άλλον παίκτη, άλλο τύπου παίκτη ήθελε ο Μπελ Φερέιρα. Δηλαδή, αλλάζει και λίγο προγραμματισμός μέσα στο καλοκαίρι. Το περσινό καλοκαίρι δεν πήγε καλύτερο προγραμματισμός. Πες, το καλοκαίρι όμως δεν ήταν έργο ο Μάριο Μπράνκο όλο αυτό. Ουσιαστικά φέτος κρίνει το Μάριο Μπράνκο. Ήταν άλλη κατάσταση πέρσι. Ναι, είτε άλλη κατάσταση είτε έτσι είτε αλλιώς, ο παρονομαστής είναι ο ίδιος όμως. Ότι ναι. Δεν γίνεται σωστός προγραμματισμός, μάλλον γίνεται προγραμματισμός σωστός, δεν γίνεται σωστά η εφαρμογή του προγραμματισμού. Αυτό. Και ότι κάποιοι στόχοι που υπάρχουν σε καθυστερούν και κολλάς εκεί. Ή ενδεχομένως κοιτάς μόνο σε μία συγκεκριμένη περίπτωση και δεν κοιτάς άλλο. Αν ο ΠΑΟΚ θέλει να αλλάξει ταχύτητα και να μπει στους ομίλους του Champions League,
πρέπει αυτά τα θέματα να αρχίσει να τα λύνει. Γιατί ξαναλέω, οι top ομάδες έχουν εγγυημένη θέση στο Champions League. Ναι. Η Tottenham, η Real, η Barcelona, ναι, η City, έχουν, αυτό κτλ. Ναι. Μπορούν να πάνε και λίγο πίσω να πάρουν το κεντρικό χαφ. Γιατί ξεκινάνε τέλη Αυγούστου τα προβλήματά τους, δεν ξέρω πότε είναι η Αγγλία και Champions League το Σεπτέμβριο. Ναι, ο ΠΑΟ καλείται να δώσει δύο αγώνες, τέσσερις αγώνες τον Αύγουστο με ομάδες που δεν θα είναι του χεριού του. Υπάρχει μερίδα του κόσμου που νομίζει ότι ο ΠΑΟΚ είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Καλά, εντάξει, αυτό είναι, δεν είναι, παιδιά, η μεγαλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Δεν δικαιολογεί κανείς κάτι. Απλά σου λέω ότι στο κομμάτι που λες ότι δεν μπορείς να υπολογίσεις ένα παίκτη που μπορεί να δώσει βοήθεια αλλού, αυτό υπάρχει παντού. Δηλαδή, στο δικό μου μυαλό αυτό δεν είναι παράλογο, το να περιμένεις από ένα παίκτη ενώ μπορεί να παίξει, ας πούμε στο Ροντρίγκο, ενώ μπορεί να παίξει δεξιά και έχει παίξει την καρδιά του και αριστερά, περιμένεις ότι μπορεί να δώσει κάποια βοήθεια εκεί. Δεν βασίζεσαι σε αυτό. Αλλά σε αυτή τη φάση το περιμένεις. Okay, μπορεί μέσα στη διάρκεια τη σεζόν να το κάνει. Ο φίλος ο Γιώργος λέει με το Μουλέν τι παίζει γιατί δεν υπολογίζεται. Ο Μουλέν καταρχάς ούτε στην Τουρκία κατάφερε να δείξει πολλά πράγματα με την Αγκαρακουτσού. Λίγα πράγματα. Δεν είναι παίκτης που μπορεί να σταθεί. Ο Μουλέν έπαιξε 20 μάτσες στην Αγκαρακουτσού, δεν έδωσε ούτε ένα goal, ούτε μια assist. Ναι, δεν. Με τις εμφανίσεις του δεν έπεισε τους Τούρκους να κάνουν την κίνηση να τον αγοράσουν. Νομίζω η ρήτρα ήταν χαμηλή. Θα μπορούσε εύκολα για Αγκαρακουτσού. Θεωρώ εγώ λοιπόν ότι η απόφαση έχει να κάνει περισσότερο με τη διοίκηση και λιγότερο με τον Αμπέλ Φερέιρα. Γιατί πέρσι, σας θυμίζω, έκανε πολύ υπομονή ο ΠΑΟΚ με τον Μουλέν, ο οποίος στο δεύτερο μισό της προπέρσινης περίοδου έπαιξε μόνο 14 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, ή 32. Αυτή ήταν η συμμετοχή του. Τραυματίστηκε. Ο ΠΑΟΚ ήταν δίπλα του, έγινε καλά, ανέβηκε στην Ολλανδία με τον Λουτσέσκου. Υπολόγιζε ο Λουτσέσκου πάνω του και στην δεύτερη προπόνηση, την πρώτη ουσιαστικά στην Ολλανδία, διαμαρτυρήθηκε για ενοχλήσεις στο πόδι και την έβγαλε στο ξενοδοχείο και στην πισίνα, στο πρώτο στάδιο. Εντάξει, δεν έχει δείξει, μου λένε ότι είναι ένας παίκτης που μπορείς να βασιστείς πάνω του. Μία επιλογή που αποδείχθηκε νομίζω λάθος από το ξεκίνημα. Δεν τέριαζε ποτέ σε αυτό που ήθελε ο ΠΑΟΚ. Λίγα πράγματα εδώ, λίγα και στην Τουρκία που του δόθηκε χώρος και χρόνος, αλλά δεν άρπαξε καμία ευκαιρία. Δεν είναι παίκτης που μπορεί τώρα να συμμετέχει στο ρόστερ. Ούτε μπορεί ο χι προπονητής καινούργιος, δηλαδή ο Αμπέλ Φερέιρα, να πάρει όλους τους παίκτες του δυναμικού για να τους δώσει ευκαιρίες. Δεν γίνεται. Ναι, και άμα βάλεις και αυτούς που ήταν δανεικοί πέρσι. Σου λέει το κλαμπ ότι αυτός είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς, μην τους υπολογίζεις. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι επειδή ήρθε νέος προπονητής θα περάσουν όλοι από τις προπονήσεις. Ο ΠΑΟΚ έχει 40 ποδοσφαιριστές. Και ο Μουλέν και ο Άντα, θεωρώ εγώ ότι είναι απόφαση του κλαμπ να μην τους δει καν στα μάτια του ο Αμπέλ Φερέιρα. Δεν είναι κακός χαρακτήρας ο Μουλέν, ούτε ανώριμος όπως ο Άντα. Αλλά ξαναλέω, θυμίζω το σκηνικό. Ο ΠΑΟΚ τον περίμενε 4 μήνες να γίνει καλά. Πήγε η Ολλανδία και στην πρώτη προπόνηση διαμαρτυρήθηκε για ενοχλήσεις. Ο Μουλέν έχει παίξει 23 λεπτά στη Σούπερ Λίγκα και άλλα 15 στο κύπελο Ελλάδος. 3 μάτς, 38 λεπτά συμμετοχής. Δηλαδή ο ορισμός της αποτυχημένης μεταγραφικής κίνησης. Και μάλιστα ο ΠΑΟΚ έδωσε περισσότερο από 1,2-1,3 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει από τη Λέγκια. Ναι. Βάλε μέσα και τα χρήματα του Μουλέν. Πρέπει να βρει ο ΠΑΟΚ τρόπο να απαλλαγεί από το συμβόλαιό του. Θυμίζω, ο παίκτης που ήρθε, αγάπη, για να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Γκόικο Τσίμιροτ. Από την Τουρκία, ακόμα με την Αγκαρακουτσού, δεν υπάρχει κάποια κίνηση για επιστροφή προς τα εκεί. Δεν υπάρχει. Όχι. Καλά, δεν αποκλείεται, γιατί η Αγκαρακουτσού έχει πολλά θέματα οικονομικά. Ενδεχομένως, ναι, άμα δεν βρεθεί άλλη λύση. Αν φτάσει ο ΠΑΟΚ να τον πει, πάρ' τον ελεύθερο. Ναι, τι μπορεί και να τον πάρει, αλλά δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ να αφήσει ελεύθερο και τον Ουάρντα, να αφήσει ελεύθερο και τον Κίτσιου, ελεύθερο και τον Μουλέν, ελεύθερο, ελεύθερο. Τι περιμένει τον Μουλέν να γίνει πώληση, πώς? Ή να μην γίνει πώληση ή κάπως αλλιώς να έχει και κάποιο όφελος ο ΠΑΟΚ. Μπορείς να το δώσεις πάλι, αυτό που λέγαμε πριν, εσύ, να παίξεις με μεταπολιτική αξία και να το δώσεις ελεύθερο. Γιατί πώληση για τον Μουλέν δεν μπορείς να περιμένεις, πολύ δύσκολο. Υπάρχει και θέμα στο ΠΑΟΚ 24 για τα συμβόλαια που έχει ο ΠΑΟΚ. Το έλεγε και ο Σταύρος εδώ και μήνες ότι ο ΠΑΟΚ πληρώνει και δεύτερη ομάδα. Και υπάρχει καταγραφή των συμβολέων των παιχτών και μόνο λίγα χρήματα δεν πληρώνει ο ΠΑΟΚ χωρίς να έχει το παραμικρό όφελος. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα τον Μία για να επιστρέψουμε με τον Σταύρο, να δούμε τι έχετε να μας πει
και τι περιμένει από τον Αμπέλ Φερέιρα στις 2. Μαζί μας στο Regency Casino ετοιμάζεται σιγά σιγά 22 Αυγούστου ο Ηλίας Βρετός. Αγοράστε γέρο στα εισιτήριά σας από 12 ευρώ η προπόληση στα ταμεία του καζίνο του Regency όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, στα καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234-56-7. Μαζί μας είναι η Εναδομό, η οποία βρίσκεται στην Εθνική Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο και προσφέρει πάρα πολλά πακέτα, είτε για ανακαίνιση σπιτιού, είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου σε πολύ καλές τιμές. Και η Στοίχημα, ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ, με πολλές επιλογές σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, φόρμουλα και ό,τι άλλο θέλετε. Μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή, βρίσκετε τις καλύτερες αποδόσεις και παίζετε και κερδίζετε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε Σταύρο. Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε και νέα. Λέγαμε πριν ότι περιμένουμε αποστολή και βγήκε πριν από λίγα λεπτά. Θα διαβάσω ένα-ένα τα ονόματα για να δούμε ποιοι είναι μέσα. Πασχαλάκης, Μελίσσα, Ζίφκοβιτς, Μιχάη. Δεν ανεβαίνει ο νεαρός Παπαδόπουλος. Ναι, Μιχάη, Χατζησαΐας, Βαρέλα, Κρέσπο, Ίγκασον, Μιχαηλίδης, Μάτος, Ροντρίγκο, Γιαννούλης, Μίσιτς, Κάτσε, Καντουρί, Τσιγκάρας, Μπίσες, Βαρβέρμπλου, Μαουρίσιο, Ντόουγκλας, Ενρίκε, Στόχ, Λάμπρου, Βιερίνια, Ζαμπά, Βιερίνια κανονικά μέσα, Ζαμπά, Πέλκας, Λιμνιός, Ακπόμ, Σφιντέρσκι και Γαϊτανίδης. Τα φιλιά μας όσους έκοψαν τη μισή ομάδα πριν ανακοινώσει ο Αμπέλ Φερέιρα. Η ομάδα αναχωρεί αύριο στις 10:15 το πρωί για Ντίσελντορφ αρχικά και στη συνέχεια θα ταξιδέψει ο δικός στο Χόρστ όπου θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο στάδιο. Δεν υπάρχει κάποια μεγάλη έκπληξη, παύλα απουσία από την αποστολή όπως λέγαμε και νωρίτερα. Όχι, λείπει ο Σημείο Παπαδόπουλος, λείπει ο Μαρκόφσκι. Ο 22χρονος Ουκρανός που ανέβηκε απλά και μόνο μέχρι να πάει στην Ολλανδία ο Σβιντέρσκι. Και μετά δεν είχε κανέναν ρόλο. Και ο Δελιανίδης, ο οποίος ενδεχομένως να δοθεί δανεικός, ενδεχομένως να αποχωρήσει και ως ελεύθερος. Ένα παιδί με πολλές ικανότητες, πολύ μεγάλο ταλέντο, αλλά δεν μπόρεσε να εξελιχθεί όπως θα έπρεπε να εξελιχθεί. Παραμένει όμως ένας καλός ποδοσφαιριστής που νομίζω έχει θέση σε μια ομάδα της Σούπερ Λίγκας, ο Παναγιώτης Δελιγιαννίδης. Λοιπόν, έχουμε πλέον και εικόνα από την αποστολή που θα ταξιδέψει αύριο στην Ολλανδία και νομίζω πλέον η προσοχή στρέφεται ξεκάθαρα στον Αμπέλ Φερέιρα και στην παρουσίασή του στις 2 στο Μακεδονία Παλάς. Θα έχουμε τον Σταύρο, τον έχουμε τον Σταύρο νομίζω. Καλησπέρα. Καλησπέρα, σας κάνετε. Είμαστε καλά, εσύ? Ήρθα να πιω ένα καφέ, βλέπω στη θάλασσα. Στο σημείο που θα γίνει η συνέντευξη τύπου του προπονητή μας. Θα σου έρθω σε λίγη ώρα. Περίμενε με. Μην είναι έτσι μέσω θάλασσας, μέσω αγωγόνα. Τέλος πάντων. Έλα κανονικά, εντάξει. Ναι, εντάξει, εκεί. Σταύρος, έκανες αυτό την εφαρμογή, πώς θα δείχνεις τα 60 ή είσαι τίποτα τρίτο-δεύτερος. Κοίτα, μου έστειλε μία ένας κολλητός μου για το πώς θα είμαι. Θυμίζω ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Άσε μας ρε Σταύρο, θυμίζει Ρίτσαρντ Γκιρ. Ναι. Και Ρόμπερτ Ρέντφορντ, κάνει μία άμεσο. Πες ότι δεν έκανα την ερώτηση Σταύρο, πάμε παρακάτω. ξέχασε το, βγάλω το μυαλό σου. Στείλ την λίγο στο chat του 24 και προχωράμε. Πες λίγο Σταύρο για αυτούς που έκοψε ο Φερέιρα και τις προηγούμενες μέρες. Ναι, άκουνα, είναι αυτό που έγραψα και στο post. Εντάξει, δεν είναι τα πράγματα να ρίχνεις ζαριές σε τέτοια θέματα. Προς τιμήν τον site του ΠΑΟΚ, δηλαδή τον site που κολλούνται με τον ΠΑΟΚ και έχουν μεγαλύτερη εξειδίκευση πάνω σε θέματα ΠΑΟΚ, δεν μπήκε κανείς σε αυτήν τη λογική. Ποιος κόβεται και ποιος δεν κόβεται. Πρώτα απ' όλα είναι κατηνιά. Σχήματα βασικά, δεν είναι δημοσιογραφία. Είναι κατηνιά να ρίχνεις ζαριά. Να βγει, να είσαι 100% σίγουρος ότι θα γίνει, γράψτε το, είναι οκ. Okay. Αλλά το να λες ότι θα φύγει ο ένας, θα φύγει ο άλλος, θα φύγει ο παράλληλος, γιατί κάζεις από τις ενδείξεις και στο τέλος να μένουν όλοι, είναι άκομψο. Ναι. Είναι άκομψο. Δεν είναι σωστό. Ευγενικός είσαι, ωραία, μπράβο Σταύρο. Ναι, δεν είναι σωστό απέναντι στα παιδιά βασικά. Το ότι ο κόσμος είναι θυσμένος στο κουτσομπολιό, εντάξει, είναι ένα γεγονός. Δεν δίνει άλλο θέλω, όμως. Πρέπει να καλύψεις αυτό το θέλω του κόσμου για κουτσομπολιό μέσα από μια διαδικασία που ουσιαστικά φύγει τον επαγγελματία, είναι άσχημο.
Γιατί όταν μετά ο επαγγελματίας θα δείξει εσένα, θα σου φαίνεται άσχημο μετά. Δηλαδή αν βγει π.χ. ο Λάμπρου και πει ότι αυτοί που λέγανε ότι κόπηκα σπάρουν τα... Κανονικά θα έπρεπε για μένα. Στο εξωτερικό συμβαίνει. Αρκετές φορές. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάρτε τα. Θα έπρεπε να πει ο Λάμπρου. Ας μην θεχτεί κανείς. Ναι. Εμείς εκεί ήμασταν. Είδαμε ότι ο Λάμπρου δεν έκανε την καλύτερη δυνατή προετοιμασία. Αλλά μπορεί να έχει χιλιάδες λόγους που συμβαίνει αυτό. Το παιδί είχε κάποιες ενοχλήσεις. Ωραία. Δεν μπορείς να προπονηθείς σωστά. Ίσως ξέρω εγώ έτυχε και σε ένα διάστημα που δεν ήταν ο καλύτερος. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο παίκτης είναι κακός. Ωραία. Και ο προπονητής θα το ξανασκεφτεί. Θα τον πάρει και μαζί του άλλη μία. Ωραία. Να δει τι γίνεται. Το αστέκομαι στο Λάμπρο που για μένα είναι ένα παιδί το οποίο δεν θα ήθελα να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλη σταύρο κουβέντα. Τι ξέρεις τη δική μου την άποψη. Για μένα φέρει ευθύνη και ο ΠΑΟΚ σε πολλές περιπτώσεις. Ας την αφήσουμε στην άκρη. Πάμε στην ουσία. Ναι. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να μην μπορεί ο καθένας να γράφει ό,τι του καπνίσει, πολλές φορές να δημιουργεί και εντυπώσεις, πολλές φορές να δημιουργεί και θέμα στον ΠΑΟΚ και η ζωή να συνεχίζεται. Πρέπει να γίνει και το κλαμπ πιο σκληρό, λέω εγώ, κάποια στιγμή. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Το κλαμπ αυτή τη στιγμή δεν είναι και, πώς το λένε, έχασε έναν άνθρωπο στην επικοινωνία και ψάχνει έναν άλλο άνθρωπο στην επικοινωνία. Ναι. Αυτά θα προσκατάγουν τα χεράκια σας. Όχι. Ζωντανές εκπομπές, κλασικά. Κλασικά, ναι, ναι. Να είσαι καλά. Αλλή μόνο. Γεια σας. Γεια πάντα, ναι. Ωραία. Από την αποστολή, Σταύρο, δεν βγαίνει κάτι. Να σχολιάσουμε, νομίζω, ιδιαίτερο. Αυτοί που κατέβηκαν νωρίτερα... Βγαίνει είναι ότι ο Παναγιώτης Βεδιγιανίδης ο ίδιος ζήτησε να φύγει, μιας και δεν ήταν. Ο Βεδιγιανίδης ουσιαστικά είναι ένα παιδί το οποίο πήγε στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ όταν ο Κίτσιου είπε ότι θέλει να ψάξει ομάδα, εντάξει, και δεν ήθελε να ακολουθήσει. Ωραία. Τώρα, ουσιαστικά δεν θα ακολουθήσει ο Βεδιγιανίδης την αποστολή και θα πάρει το γράφει στον Όφη. Ναι. Ως ελεύθερος. Με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί ένα ποσοστό μεταπόλησης. Αυτή είναι η είδηση στη συγκεκριμένη ιστορία. Ναι. Τώρα, τα υπόλοιπα. Για να καταλάβει κάποιος πώς μπορεί να διαμορφωθεί ένα ρόστερ αποστολής. Εντάξει. Κρίνει μια ομάδα π.χ. ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι καλύτερο να έχει κάποιους παίκτες μαζί για να τους πουλήσει πιο εύκολα. Ή να τους δανείσει πιο εύκολα. Είναι πιο σωστό να τους έχει μαζί του για να βγουν οι ασκήσεις όπως γίνεται στα κεντρικά χαφ. Εντάξει. Κάποιοι πρέπει να πάρουν δεύτερη ευκαιρία γιατί έδειξαν κάποια πράγματα που να δείξουν κάποια περισσότερο. Στα εξτρέμ μπορεί να φύγει ο Ερίκη με πώληση. Ωραία. Άρα κάποιοι άλλοι θα ανέβουν στην ιεραρχία. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα υπολογίζεις για να ρίχνεις αργές. Είναι κακό να τα υπολογίζεις. Μάλλον είναι κακό να μην τα έχεις στο μυαλό σου που θα προκύψουν και να ρίχνεις αργές. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα από εκεί και πέρα στον ΠΑΟΚ αυτό που το καίει είναι το μεταγραφικό. Τα ευχάριστα έρχονται το μέτωπο του Μπράντοβιτς. Όπου οι απαιτήσεις της Κάλιαρη που ήταν καμιά 15 εκατομμύρια στην αρχή έχουν γίνει σχετικά φυσιολογικές. Έχουν πέσει κάτω από τα 5. Άρα αν υπήρχαν 0 ελπίδες για τον Κροάτη, πλέον υπάρχει ένα 20-25%, 30% είναι από βάση του ΠΑΟΚ πλέον. Απλά και ο ΠΑΟΚ σου λέει ότι εγώ να δώσω ξέρω εγώ 4-5 εκατομμύρια για τον Μπράντοβιτς που τον έχω ανάγκη όντως. Και αυτές είναι οι τιμές για παίκτες που πλέον χρειάζομαι. Δεν είναι κάτι παράδοξο. Ναι. Στο ράφι που θέλει να κινηθεί ο ΠΑΟΚ, αυτά είναι τα νούμερα, παιδιά. Δεν είναι τσιμπημένο. Ωραία. Να δώσουμε σε 27χρονο παίκτη 4-5 εκατομμύρια που δεν έχει μεταπολιτική αξία. Είναι ένα θέμα. Ωραία. Άρα ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να αποφασίσει αν θα πάει για τον Μπράντοβιτς ή θα πάει για πιο νεαρούς ποδοσφαιριστές με μικρότερα ποσά. Έχει 2-3 περιπτώσεις συνολικά. Σύντομα, εγώ πιστεύω μέσα στο επόμενο διήμερο ο παίκτης θα βρίσκεται στην Ολλανδία. Έτσι θέλω να πιστεύω. Ναι, έτσι θέλουμε να πιστεύουμε όλοι. Τώρα, από εκεί και πέρα πάω και έχει και μια περίπτωση αριστερού μπακ που είναι έτοιμο να υπογράψει. Καλό θα είναι να υπογράψει και αυτό να τελειώνουμε. Και να μείνει μόνο φόρ. Δηλαδή, τον φόρ δεν τον χρειάζεσαι άμεσα. Ούτως ή άλλως δεν θα ψάξεις βασικό φόρ. Έχεις τον άκμο μέχρι τους βιντεξ θα την παλέψεις. Σε κεντρικά χάφινε που κλαις κανονικά, ένα δάκρυ κιλά. Και στο αριστερό μπακ δεν είναι σκαφαζωμένος. Είναι ξένον. Φόρ έχεις δύο.
την παλεύεις μέχρι τα πρώτα, μέχρι τον τρίτο προκριματικό. Ναι. Ωραία. Μετά το τι κάνεις είναι μια άλλη κουβέντα. Είναι άλλη κουβέντα. Μάλιστα. Τι περιμένεις, Σταυρό, να ακούσεις. Ο προπονητής του Μπράντα είστε. Να δεν είμαστε. Ναι. Δηλαδή από αυτούς που του έχουν δείξει, αυτό που έχει πει είναι ότι εγώ αυτόν προτιμώ. Mm-hmm. Επειδή παίζουν πολύ τη Σπράγκα οι δύο και οι χαφ, όμως γίνανε ερωτήσεις κάποτε, δεν παίζουν πλέον παιδιά και τα εξηγήσαμε και τις προάλλες. Το εξήγησα και εκείνη τη μέρα που προέκυψε το θέμα Παλίνια. Ναι, ήσουν αναλυτικός, είναι αλήθεια. Στο βίντεο της ημέρας. Mm-hmm. Στο βίντεο των απεσταλμένων. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτεί η Σπράγκα να δώσει τον παίκτη. Πώς θα το κάνουμε τώρα, έχεις πάρει την προπονητή. Ας πούμε ότι έρχεται η Αλχιλάλ να ζητήσει τον Βαρέλα. Με λεφτά κάτω από τη ρήτρα του. Τον δίνεις. Ούτε μισό εκατομμύριο. Με αυτό σου λέω. Χάσαμε χρόνο. Ναι. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τη συνέντευξη του Παπαδοπέδου. Τι περιμένεις. Η τελευταία σταυρό λέγαμε ότι είναι του Στανόγεβιτς τελικά. Παρουσιάστηκε ο Στανόγεβιτς. Το θυμάμαι. Είχαμε μείνει εντυπωσιασμένοι όλοι από τη θεωρία του Σέρβου. Στην πράξη λίγο μας τα χάλασε, αλλά. Τα 11 δευτερόλεπτα αντίθεση. Ήταν φίλε πολύ πιασάρικο, πρέπει να ομολογήσει. Και είδες, ακόμα το θυμόμαστε όμως. Αν δεν το έλεγε, είδες. Στη θεωρία καλά τα πήγε ο Αλεξάνδρα. Στην πράξη δεν μπόρεσε. Σερβι το έχουν αυτό. Το Ελτζίνικο. Ναι. Την Αφερέιρα τώρα, κατά ψέματα, είναι πολύ πιο κανονικός προπονητής από τον Στανόγεβιτς. Το θέμα είναι να έχουμε την ψυχραιμία στον οργανισμό, όπου θα κάσουν και κέντες, γιατί θα κάσουν και κέντες, δεν γίνεται να κερδίζεις πάντα. Εντάξει. Να έχουμε την ψυχραιμία, να αξιολογήσουμε ότι αυτόν τον άνθρωπο που θα τον πληρώσει για 3 χρόνια και θα πρέπει να τον αφήσουμε να κάνει το έργο του. Να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που είπαμε. Πάω. Όχι πολύ διαφορετικό, αλλά διαφορετικό σίγουρα. Mm-hmm. Και θα πρέπει να ζυγίσουμε ότι δεν είναι ουσιαστικά μία συνέχεια της προηγούμενης σεζόν η όλη ιστορία, είναι μία καινούργια αρχή η οποία θα έχει και κάποιες, τέλος πάντων, πώς το λένε, κάποιες διακυμάνσεις. Ναι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να απορροφήσουμε όλη αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να δικήσουμε το Φερέιρα. Δεν φταίει ο Φερέιρα που ήρθε 1 Ιουλίου στον ΠΑΟΚ, ούτε φταίει ο Φερέιρα που ο ΠΑΟΚ δεν έχει κερδίσει καθά. Ναι. Εντάξει. Αν θέλουμε να κατηγορήσουμε κάποιους, μπορούμε να κατηγορήσουμε πολλούς. Ο Φερέιρα δεν είναι μέσα σε αυτούς. Ναι. Εγώ περιμένω λοιπόν την παρουσίαση. Ουσιαστικά τι είναι, το καλησπέρα του Φερέιρα στη Θεσσαλονίκη. Αυτός είμαι, αυτό θέλω να κάνω, αυτό έχω δει μέχρι τώρα, αυτό σκοπεύω να κάνω. Πάμε παραπέρα. Αυτό περιμένω εδώ σήμερα. Ήλπιζα ότι θα έχουμε κάποια ανακοίνωση παίκτη, αλλά δεν βλέπω να τα καταφέρνει ο ΠΑΟΚ ακόμα. Δεν έχει τελειώσει κάτι. Δεν ξέρω τώρα αν στα 40 λεπτά που είναι να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου θα έχουμε την τύχη να δούμε καμία υπογραφή μπροστά μας. Τώρα που μιλάμε δεν έχει συμφωνήσει ο ΠΑΟΚ με κανέναν. Για να συνοδευτεί τέλος πάντων η παρουσίαση του Φερέιρα με κάποιο μεταγραφικό απόκτημα. Ναι. Αλλά γενικά εμείς εντάξει τον ζήσαμε. Ξέρουμε πώς λειτουργεί ο άνθρωπος, πώς σκέφτεται. Μιλήσαμε και 3 φορές μαζί του, έχουμε μια εικόνα. Αυτό το θέλει να κάνει. Και οι υπόλοιποι που δεν ήταν μαζί μας στην Ολλανδία έχουν μια πρώτη στάξη στο χέρι να καταλάβουν το σκεπτικό του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ. Ενός καλού προπονητή θα πω εγώ. Δεν είναι. Δηλαδή είναι καλός προπονητής, τον καταλαβαίνεις. Από τα ζητούμενα που έχει στο παιχνίδι του, mm-hmm, και από τον τρόπο που τα προσεγγίζει και από το ότι παρότι αναγκάστηκε να λειτουργήσει περισσότερο προς ενημέρωση του ιδίου για το τι έχει στα χέρια του όλο αυτό το διάστημα, είδαμε και 4-5 πράγματα τακτικά. Ναι. Γιατί εκεί δούλεψε κυρίως στην Ολλανδία. Εδώ λίγο έριξε μεγαλύτερη βάση στη φυσική κατάσταση και ήταν τυχερός. Αν θέλουμε να μιλάμε για ιονούς, το γεγονός ότι στις 4-5 μέρες που είναι ο ΠΑΟΚ εδώ και προπονείται μετά το ρεπό, ο καιρός είναι Οκτωβρίου, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι. Ναι, ναι, ναι. Καλός ιονός είναι. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν έχεις να με ρωτήσεις ή κάτι τέτοιο. Κοίταξε, αν η αγάπη ξεκίνησε κολυμπώντα. Η αγάπη έφυγε ξαφνικά, ούτε αποχαιρέτησε, δεν ξέρω, βιάζεται.
Λοιπόν. Απειλώντα όπω το Μακεδονία Παλάσσα. Την είπα, Σταύρο, 10 λεπτά με τα πόδια. Είναι άντε ένα τέταρτο με τα πόδια. Μεταξύ 3 λεπτά, 4. Τέλο πάντων, προφανώ θέλει να σε δει και νωρίτερα κιόλα. Τη έχει λείψει. Υπάρχει αποκάλυψη του Sport DNA με του νέου πίνακε διαιτησία. Λοιπόν, είναι 30 ψέματα, 50 επόπτε. Ζωή να έχουν. Οι παλιοί... θα ξεκινήσουν, Στέργιο, καμία 30 θα τελειώσουν. Ναι, οι παλιοί σύν τον Βασίλη Καλίβα από τη Φθιώτιδα, Θόδωρος Αϊναλής από την Έψη Μακεδονίας, Τζιουβάρας από την Κοζάνη, Στεφανής από την Καρδίτσα, Τσαγκαράκης Πέτρος από τα Χανιά, Κατσικογιάννης Υπήρου, Μαλούτας η Μαθίας και Καραντώνης η Μαθίας. Ψέματα, αυτοί είναι οι διαιτητές. Για τους επόπτες συνεχίζω. Ο Μαυρουδής. Ναι, Μαυρουδής, επόπτες καινούργιος και ο Ζήρδας Αθηνών. Και οι διαιτητές είναι 26 στον αριθμό. Ποιοι δεν είναι, πες. Τους βλέπω όλους μέσα, Σταύρο. Τους βλέπω όλους μέσα. Δηλαδή, Ευαγγέλο Αθηνών, Παπαπέτρου Αθηνών. Ο Βάτσιος γύρισε. Και ο Καραντώνης γύρισε από την Ημαθία. Και ο Μαλούτας, νέα είσοδος. Κατσικογιάννης Υπήρου. Μανούχος Αργολίδας, Διαμαντόπουλος Αρκαδίας, Κουτσιάρτης Άρτας, Κοτσάνης Δράμας, ο Βάτσιος, είπαμε, Δυτικής Αττικής, Σιδηρόπουλος Δωδεκανήσου, Καραντώνης Μαλούτας η Μαθία, Κατσικογιάννης Τάσης Υπήρου, Κομίνης αδερφός Θεσπρωτείας, Σκουλάς Θεσσαλίας, Κουμπαράκης Θράκης, Φωτιάδης Καστοριάς, Σέζος Χιλκής, Τζίλος Λάρισα, Γκορτσίλα Ζαχαριάδης Παπαδόπουλος Έψη Μακεδονία, Τσαμούρης Πειραιά, Φωτιάς Πέλα, Βρέσκας Πιερία, Τζοβάρας Φθιώτιδας και Τσαγκαράκης Χανίων. 26 διαιτητές. Όπως αποκαλύπτει το Sport DNA πριν από λίγο. Ναι. Έχεις να σχολιάσεις κάτι? Όχι. Τα ήξερε. Ήξερα ποιοι πάνε για άνοδο, ήξερα ποιοι πάνε και θα μείνουν. Δεν περίμενα να φαγωθεί ο Κομίνης. Ναι. Θα έπρεπε, αλλά δεν τους πάνε. Λες να πάρει και φέτος ο αδερφός τους περισσότερους ορισμούς. Νομίζω όχι, γιατί πέρσι τους πήρε ως αντίδραση της UEFA στην δική μας πολιτική, έτσι πιστεύω. Ναι. Μάλιστα. Αυτό πιστεύω ότι έγινε. Όπως η UEFA, παραδείγματος χάρη, προστάτησε τον Περέιρα όταν έκανε bullying και ο Ολυμπιακός. Ναι. Αυτά λοιπόν και με τους διαιτητές, είπαμε γενικά για την αποστολή. Γενικά η UEFA, για να βάλουμε και μια πινελιά, η UEFA θεωρεί το ποδόσφαιρο δικό της μαγαζί και όποιος πιστεύει ότι μπορεί να παρέμβει έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, το έχουμε διαπιστώσει. Ξέχωρα αν εμείς είχαμε σοβαρό λόγο για να κυνηγήσουμε τον Κομίνη και η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό, κανένα λόγο για να κυνηγήσει τον Περέιρα. Ναι. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ωραία, είπαμε για την αποστολή, είπαμε με τα γραφικά. Μας ανέλησε τι περιμένεις από το Φερέιρα. Το μπάσκετ Σταύρο υπάρχει καθόλου στο μυαλό σου γενικότερα? Επειδή πέτυχα και το Φράγκο Φραγκούλη. Ναι. Και το όνομά του. Κάναμε μια κουβέντα με τον στρατηγό. Ο Φραγκούλης, το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει για να εμπλακεί στο μπάσκετ είναι να έχει την βοήθεια του Ιβάν Σαββίδη. Ξεκάθαρα. Ναι. Δεν μπορεί μόνος του και ο ίδιος το παραδέχεται. Ναι. Δεν είναι κάτι που το κρύβει. Ναι, αλλά ο Ιβάν Σαββίδης δεν έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να μπει στο μπάσκετ. Το μπάσκετ ταιριάζει στον αέρα. Εγώ τα έγραψα Μάιο. Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, και με κοροϊδεύατε. Τώρα μέσα Ιουλίου ανησυχείς, απλά περιμένεις, σε τι φάση? Δεν ανησυχώ, ρε φίλε. Εγώ είμαι κατασταλαγμένος ότι ο ΠΑΟΚ δείξει ότι είναι στο μπάσκετ. Ναι. Όπως ο ΠΑΟΚ αρχίζει να έχει θέματα και στο βόλεϊ, εντάξει. Ναι. Υπάρχει μια ξεκάθαρη διαφοροποίηση της συμπεριφοράς, της σχέσης μάλλον του Τσαρόπουλου με τον Κατσαρή. Αυτό δεν πασιφανές. Είναι γνωστό ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Τσαρόπουλος ήθελε άλλους παίκτες και ο Κατσαρής φέρνει τους κουβανούς για δοκιμή. Ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν ξέρω τι πάθανε μεταξύ τους. Ας ελπίσουμε να τα βρούμε. Ναι. Εγώ αυτή την πληροφόρηση έχω. Θα είναι θέμα αν υπάρχει διγογνωμία στο... Μα δεν είναι, δεν λέμε κάτι στο μυαλό μας. Είναι πασιφανές, πλέον. Ναι. Τώρα το γιατί συμβαίνει αυτό, ας το λύσουμε το πρόβλημα. Εμείς καταγράφουμε το πρόβλημα. Μάλιστα. Θα δει έρχεται το κάλβο, ενώ έχουμε δύο πασαδόλους.
Δεν το κάνουμε τον κάλπο. Ναι, το είπα και εγώ ότι άντι οι άλλοι δύο είναι σε θέσεις που έχει ανάγκη, αλλά ο Κάλβο ενώ υπάρχει ο Τερζής και ο Φιλίπποφ. Ναι, όμως δεν έχουν κανένα βιογραφικό που είναι στο ίδιο επίπεδο με αυτό που πήραμε. Σωστό είναι και αυτό. Είναι ένα επίπεδο κάτω. Στο Λίβανο παίζανε, δεν παίζανε στο. Ο ένας στο Λίβανο και ο άλλος δεν έχει βγει από την Κούβα. Ναι, εντάξει. Λίγο. Λίγο να είμαστε προσεκτικοί. Ναι. Τι κάνουμε και δεν κάνουμε. Ωραία. Αυτά Σταύρο, θα σε αφήσουμε να πιεις τον καφέ σου, να ακούσεις τον Φερέρα. Να σε καλά, ευχαριστώ, ρε φίλε. Να τα πεις μετά και στον Γιώργο Παναγιωτήδη, αν έχει τελειώσει μέχρι τις 3 η ώρα το τι συμπεράσματα έβγαλες. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Bye. Λοιπόν, αυτά και από τον Σταύρο Κόλκα. Θα είναι στο, μάλλον είναι ήδη στο Μακεδονία Παλάς. Θα πάει και η αγάπη σε λίγο. Ούτε γεια μας είπε Χρήστο. Άνοιξε την πόρτα, έφυγε. Φοβερά πράγματα. Που την είπα, εγώ θα φύγεις μια μισή ώρα. Από την καλή μου την καρδιά. Μπορείς να την πω 2 παρά 10, αγάπη. Έτσι δεν είναι. Σαν επαγγελματία, θα κάνεις την εκπομπή. Έφυγε και 20 λοιπόν, όπως ήθελε αυτή. Ούτε γεια, τίποτα. Ούτε μας χαιρέτησε. Καταγράφεται και αυτό, δεν πειράζει. Δεν ξεχνάμε, Χρήστο. Έγινε, αγάπη. Γεια σου. Καλό δρόμο, να προσέχεις. Λοιπόν, είπαμε στις 2 είναι η συνέντευξη τύπου παύλα παρουσίαση, παύλα γνωριμία του Αμπέλ Φερέιρα με τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Θα του γίνουν πολλές ερωτήσεις. Νομίζω πως οι συνάδελφοι θα καλύψουν όλο το φάσμα των ερωτήσεων που θα ήθελε ο κόσμος να ρωτήσει. Νομίζω. Στις 2 λοιπόν θα ακούσετε από το Λίμπερο ζωντανά το τι ακριβώς θα πει ο Αμπέλ Φερέιρα στην παρουσίασή του από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο Μακεδονία Παλάς. Θα πάμε στο διάλειμμα, το τελευταίο. Μαζί μας τη δεύτερη ώρα τα ΝΑΚ με 3 μεγάλα καταστήματα, Αριστοτέλους της Μισκή, Πλατεία Αγίας Σοφίας και Μετεράνια Κόσμος. Πάντα στα ΝΑΚ είναι περίοδος προσφορών, αλλά τώρα που είναι και γενικότερα περίοδος προσφορών, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να πάτε στα ΝΑΚ και να αγοράσετε το ζευγάρι, τα ζευγάρια που θέλετε. Και για το καλοκαίρι, και για το φθινόπωρο. Πάρα πολλά παπούτσια, μεγαλύτερη ανδρική συλλογή, γυναικεία συλλογή, παιδικά παπούτσια, αξεσουάρ, στα 3 μεγάλα καταστήματα, με πολύ μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις. Υπάρχουν και πάρα πολλά καταστήματα stock σε όλη την πόλη με προσφορές που φτάνουν και το 70%. Και φυσικά υπάρχει το nak.gr. Με την ζυγεία σας, επιλέγετε τα ζευγάρια που θέλετε. Δωρεάν αποστολή και δωρεάν αλλαγή εάν χρειαστεί. Παίζει και αυτό όταν παραγγέλνουμε από το ίντερνετ, αλλά η ΝΑΚ φροντίζει ώστε να μην έχετε καμία επιβάρυνση και μέσα σε μία-δύο μέρες να έρθουν τα παπούτσια με το νούμερο που θέλετε. Αν κάνετε λάθος επιλογή, και μαζί μας ο Φτύκας, πλακάκια και ήδη γυνής, με νέες προσφορές επιλεγμένα ήδη για όλο το καλοκαίρι, με το προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Μια πάρα πολύ καλή επιλογή αν θέλετε να ανανεώσετε ή να ανακαινήσετε το μπάνιο, την κουζίνα. Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού Οφτίκας, τηλέφωνο 2310-905-503. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε να σχολιάσουμε την υπόλοιπη επικαιρότητα, να πιάσουμε και λίγο το βόλεϊ, σε αυτό που έλεγε ο Σταύρος, για τη διχογνωμία που φαίνεται να υπάρχει μεταξύ του Τσαλόπουλου και του Κατσαρή και σιγά σιγά να μπούμε σε ρυθμούς Αμπέλ Φερέιρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπήκαμε στην τελική ευθεία, στο τελευταίο 20 λεπτό παραδοσιακά στο ΠΑΟ 24. Θα πάμε λίγο στο Ραφαήλ, να δούμε τι συμβαίνει με τους Κουβανούς και αυτό που μας έλεγε νωρίτερα ο Σταύρος, ότι φαίνεται πως παρουσιάζεται μια διχογνωμία μεταξύ του Τσαλόπουλου και του Κατσαρή. Ραφαήλ, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, πώς είστε? Καλά, εσύ? Όλα καλά. Έμαθα στο δρόμο είσαι, πας κάπου? Στον δρόμο, ναι, ναι. Εξεκαταλείψει την πόλη μας. Ακριβώς, όχι για να φέρω Κουβανούς. Όχι για να φέρεις Κουβανούς. Πηγαίνεις για πνευματική και σωματική ξεκούραση. Ακριβώς, χρειάζεται και. Άντε, με το καλό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Ραφαήλ, τι έχουμε με τους Κουβανούς? Καταρχήν, λοιπόν, να πούμε ποιοι είναι οι Κουβανοί καταρχήν και μετά πάμε στο τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, είναι ο Κάλβο, ο Πασαδόρος, γνωστός στους φίλους του ΠΑΟΚ από το γεγονός ότι το 2016 είχε ανακοινωθεί. Είχε μπλακεί σε εκείνη την περιπέτεια την δικαστική. Βέβαια. Που από ό,τι φάνηκε τελικά έπεσαν θύμα πλεκτάνης, Κουβανή είχε φυλακιστεί. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. 22 χρονών πλέον. Είναι ο Άλμπο. Πες μου, 22 χρονών πλέον. 22 χρονών, ναι, ναι. Τότε ήταν στα 19 δηλαδή, ήταν αρκετά νέος, τώρα είναι στα 22.
Ο Άλμπο Διαγώνιος, και αυτός με παρόμοια περίπου ιστορία με του Κάλβου, είχε ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό. Νομίζω, ναι. Ναι, 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 ακριβώς. Και απλώς ήταν από τους πρώτους ο οποίος είχε αποφυλακιστεί. Και ο Σαντοβάλ ο κεντρικός, ο οποίος δεν έχει βγει μέχρι στιγμής έξω από τα σύνορα της Κούβας. Και αν τυχόν προχωρήσει η περίπτωσή του με τον ΕΠΑΟΚ, θα είναι η πρώτη φορά που θα αγωνιστεί σε ομάδα εκτός συνόρων της χώρας του. Δεν είχε μπλοκή αυτός με το δικαστικό. Όχι, όχι, αυτός. Όχι, όχι, δεν ήταν στην υπόθεση αυτή. Έχουμε εικόνα, Ραφαήλη, για την παρουσία των Κάλβο και Άλμπο μετά την αποφυλάκησή τους? Δηλαδή, έχουν καταφέρει να είναι σε καλό επίπεδο, σε top επίπεδο? Δεν έχουν καταφέρει? Τι ακριβώς γίνεται? Και ο Κάλβο και ο Άλμπο παίξανε πέρσι στο πρωτάθλημα Λιβάνου. Εντάξει, ένα πρωτάθλημα το οποίο ναι, μεν έχει χαμηλή δυναμικότητα, αλλά και πάλι προσελκύει αρκετούς αθλητές από όλο τον κόσμο και λόγω των χρημάτων που υπάρχει εκεί. Ξέρουμε φυσικά και ο Γιάννης ο Καλμαζίδης έχει περάσει ως προπονητής. Επομένως υπάρχει ένα επίπεδο. Ναι. Όσον αφορά τον Άλμπο, είχαμε έτσι μια, μπορούμε να έχουμε μια εικόνα των στατιστικών, επειδή είναι και διαγώνιος και μπορούμε έτσι να τον παρουσιάσουμε καλύτερα. Είχε ένα μέσο όρο 15 πόντων ανά αγώνα. Ένα ποσοστό, εντάξει, μέτριο προς καλό για έναν διαγώνιο, απλώς για ένα πρωτάθλημα όπως του Λιβάνου που είναι έτσι μιας χαμηλότερης δυναμικότητας. Σίγουρα δεν είναι ένας αριθμός που μπορεί να ικανοποιεί πλήρως. Ο Κάλβο είναι νομίζω γνωστός στο ίδιο επίπεδο το οποίο ήταν και με την Εθνική Κούβας. Είναι έτσι και το σωματότυπο που το βοηθάει. Είναι ένας αλτικός αθλητής. Βέβαια του λείπουν αυτές οι παραστάσεις τις οποίες λέμε από μεγάλα πρωταθλήματα, αλλά όλοι τον θεωρούν έναν ταλαντούχο παίχτη που μπορεί να δώσει πολλά. Ναι. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Πώς προέκυψαν αυτοί οι τρεις κουβανοί στη ζωή μας από χθες? Ο ΠΑΟΚ σε κάθε μεταγραφική περίοδο νομίζω έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι έχει ανοιχτές πόρτες, ναι, προς την κουβανική αγορά. Επομένως το ίδιο συνέβη και φέτος το καλοκαίρι. Προτάθηκαν αυτοί οι παίχτες. Φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που θα έρθουν και οι τρεις στην Θεσσαλονίκη τις επόμενες μέρες υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία. Τώρα σε ποιο επίπεδο θα μάθουμε, φαντάζομαι, τις επόμενες μέρες. Αν δηλαδή πρόκειται για δοκιμή ή αν πρόκειται για κάτι προχωρημένο. Πάντως αυτό που πρέπει να πούμε στους φίλους του ΠΑΟΚ για να ξεκαθαρίσει το θέμα είναι ότι η ομάδα μπορεί να έχει όσους ξένους θέλει. Δεν τίθεται δηλαδή θέμα σε αυτό. Απλώς σε κάθε αγώνα μπορεί να χρησιμοποιεί μέχρι 4. Ναι. Επομένως σε περίπτωση δηλαδή που ο Κάλβο είναι πασαδόρος, έρθει δηλαδή και είναι πίσω από Τερζή και Φιλίππο, σημαίνει ότι αν πρέπει να αγωνιστεί σε κάποιο μάτς, τον επιλέξει δηλαδή ο Γιούρι Φιλίπποφ, θα πρέπει ένας ξένος από το υπόλοιπο ρόστερ να μείνει εκτός αποστολής, όπως και ένας από τους δύο Έλληνες πασαδόρους. Αυτά θα τα δούμε νομίζω στη συνέχεια, αν και εφόσον προχωρήσουν. Σωστό. Οι υποθέσεις τους. Αυτό πόσο ορθολογιστικό το βλέπεις, να έχει ο ΠΑΟΚ τρεις πασαδόρους, τον Φιλίππο, τον Τερζή και τον Κάλβο? Για την έχει λογική. Για την Ελλάδα είναι λίγο περίεργο, δεν το έχουμε δει ποτέ. Γιατί θα γίνουν αυτές τις καραμπόλες τουλάχιστον στη θέση του πασαδόρου. Δηλαδή ότι θα πρέπει να μένει και ο ένας Έλληνας εκτός αποστολής και να μένει και ένας ξένος επίσης εκτός αποστολής. Ναι. Δηλαδή ή το Ηλίνη ή το Μάρσαλ που θα είναι οι δύο βασικοί ακραίοι ή ένας εκ των διαγώνιων και κεντρικό. Να παίζει δηλαδή ο ΠΑΟΚ με τον Μπούτο για παράδειγμα ή να παίζει μόνο με Έλληνες κεντρικούς, με τα Κουρίδη και Γάτσι. Στην Ευρώπη έχει ένα σκεπτικό, το ότι μπορεί να χρησιμοποιεί και όσους ξένους θέλει, άρα πολύ περισσότερες λύσεις. Ναι. Ο Σταύρος μίλησε για μια διαφορά φιλοσοφίας μεταξύ του κ. Τσαλόπου και του κ. Κατσαρή. Βγαίνει κάτι τέτοιο, προκύπτει κάτι τέτοιο? Αυτό καμιά φορά, εντάξει, μπορεί να είναι και καλό σε μια ομάδα, το ναι, να υπάρχουν δηλαδή διαφορετικές απόψεις, να ακούγονται δηλαδή. Νομίζω ότι εντάξει, ο ΠΑΟΚ τα έχει δείξει τόσα χρόνια ότι ακόμα και στα δύσκολα, όταν κάποιοι παίχτες δεν βγαίνανε, πάντα έβρισκε την χρυσή τομή με νέους παίχτες. Γινόταν μια συμφωνία μεταξύ ΑΣ και τα ΠΑΟΚ, εφόσον είναι και δύο διαφορετικές διοικήσεις, αλλά και οι δύο θέλουν φυσικά το καλό του τμήματος. Βέβαια, εντάξει, δεν είπαμε ότι κινείς τα μαχαίρια. Εντάξει, αυτό ακριβώς, όχι, όχι. Δεν μιλάει ο ένας τον άλλον και δεν θέλει να δει ο ένας τον άλλον. Σε αυτή την περίπτωση καμία. Απλώς νομίζω ότι καταλήγουμε σε αυτό το συμπέρασμα που γράψαμε και χθες, ότι όλοι θέλουν την καλύτερη δυνατή επιλογή για τις θέσεις αυτές που έχουν μείνει. Για του διαγώνιου και του κεντρικού. Γιατί αυτές οι θέσεις πλέον είναι που έχουν μείνει. Στην περίπτωση του Κάλβου δηλαδή, είτε έρθει είτε όχι, οι θέσεις που καίνε τώρα αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟ για να ολοκληρωθεί το ρόστερ είναι του διαγώνιου και του κεντρικού, αφού και ο Μπούτος ανανέωσε τυπικά, ήδη είχε συμβόλαιο με την ομάδα, πριν λίγο ανακοινώθηκε ότι θα παραμείνει και επισήμως. Ναι.
Για να το κλείσουμε, η δική σου αίσθηση ποια είναι, Ραφαλέ, ότι έρχονται για να δοκιμαστούν, έρχονται να υπογράψουν, τι να περιμένουμε? Αυτό πραγματικά πρέπει να το δούμε τις επόμενες μέρες. Να δούμε. Γι' αυτό είπα, η δική σου η αίσθηση στάδιο. Και με κίνδυνο, ας πούμε, εντάξει, η αίσθηση πάντα... Ο Άλμπο θα μπορούσε να είναι μια περίπτωση που έχει ένα προβάδισμα, δηλαδή, για την διαγώνια, αν δεν βρεθεί κάτι καλύτερο. Ναι. Είναι ένας παίκτης, δηλαδή, που εντάξει, για τον είχε επιλέξει ο Παναθηναϊκός, είχαν δει κάποια πράγματα οι άνθρωποι του. Οπότε έχει μια περισσότερη εμπειρία και από το αργεντίνικο πρωτάθλημα. Έμεινε λίγο πίσω κι αυτός με εκείνη την υπόθεση. Θα φανεί αν, δηλαδή, στο γήπεδο αν η επιλογή του ΠΑΟΚ αποδειχθεί σωστή ή όχι. Θα μπορούσε να γίνει πάντως μια τέτοια κίνηση. Πάντως από αυτά που ξέρω τα λίγα, όπως λέω πάντα, πριν μπλέξουν με αυτό το σκάνδαλο στη Φιλανδία, μιλάμε για δύο top παίκτες. Και ο Άλμπο και ο Κάλβο, έτσι είναι? Ναι, και ο Σεπέδα. Φαντάζομαι δηλαδή, σε τι επίπεδο έφυγε από τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, είχε κλείσει στην Κορέα συμφωνία 400.000 δολαρίων. Και το έχασε δηλαδή μέσα από αυτή τη υπόθεση. Το ερώτημα εκείνη είναι... περίοδο όλοι οι κουβανοί παίχτες ήταν σε τόπο επίπεδο. Ναι, όλοι. Το ερώτημα είναι κατά πόσο μια τέτοια περιπέτεια που δυστυχώς για τους παίχτες περιλάμβανε και φυλάκιση, πόσο μπορεί να βγεις από αυτό όπως ήσουν πριν σε αθλητικό επίπεδο, αυτό λέμε. Ναι, βέβαια αυτό μπορεί να πεισμώσει και τους ίδιους και αν θέλουν να αποδείξουν πράγματα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές ομάδες ότι ο ΠΑΟΚ τους εμπιστεύτηκε, τους έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και θα τον βγάλουν ως προπρόσωπο το δικέφαλο και τους ανθρώπους του. Οπότε νομίζω ότι καταλήγουμε πάλι σε αυτό, ότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θα κάνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή. Ότι όποιος παίχτης και να έρθει θα κρυθεί στο γήπεδο, νομίζω δεν χρειάζεται αυτό. Το ότι ούτε να μπαίνουν σε διαδικασία περί βομβών, περί αμφισβήτησης παικτών και αυτά, δεν νομίζω ότι χρειάζεται πραγματικά όλα αυτά. Και με τον Τζούρις δηλαδή, τα ίδια λέγαμε πέρυσι το καλοκαίρι, λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ φτιάχνει υπερομάδα και ξαφνικά άλλαξε όλο το ρόστερ στα μέσα της σεζόν. Ναι. Οπότε ας κρυφθούν όλοι στο γήπεδο, νομίζω, όποιος και να έρθει, καλοδεχόμενος θα είναι για τον ΠΑΟΚ. Ο στόχος είναι η επιστροφή στην κορυφή του πρωταθλήματος και η διατήρηση του κυπέλου, γιατί όχι το Λικά. Οπότε όποια επιλογή και να γίνει, θα αποδειχθεί στο γήπεδο αν ήταν σωστή ή όχι. Ωραία. Διαβάζω το ΠΑΟΚ 24, 7 μετάλλια για το τμήμα τεχνικής κολύμβησης. Μπράβο. Ναι, μπράβο και αυτό παιδιά. Το τμήμα κάνει καλή δουλειά. Ένα από τα τμήματα τα οποία εντάξει, έχουν λίγο προβολή λόγω του ονόματος, ας πούμε, έτσι, του αθλήματος που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι τι ακριβώς ισχύει, αλλά είναι και αυτό ένα τμήμα που φέρνει επιτυχίες. Μπράβο λοιπόν σε όλα τα μέλη της ομάδας. Πολύ καλή παρουσία με 7 μετάλλια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης. Και Ραφαήλ, ας κλείσουμε λίγο με τον νέο προπονητή της γυναικής ομάδας ποδοσφαίρου. Να κάνουμε ένα σχόλιο. Το είχαμε πει χθες το μεσημέρι ότι μέναν μόνο οι ανακοινώσεις για τον Σπύρο Φιλίππου, που είναι επίσημα ο νέος προπονητής της γυναικής ομάδας ποδοσφαίρου. Θα αντικαταστήσει τον κύριο Κρίστιτς, ο οποίος αποχώρησε για προσωπικούς λόγους. Εμπειρία αρκετή για τον κύριο Φιλίππο από γυναικείες ομάδες στις Αμαζόνες Δράμας, παλιά και ποδοσφαιριστής με την ομάδα της Καβάλας και σε ανδρικές ομάδες. Νομίζω ότι είναι μια καλή λύση, ένας από τους καλύτερους προπονητές της γενιάς του. Θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ στο να βρει το δρόμο του. Τώρα μένουν λίγες εβδομάδες για τα πρώτα επίσημα παιχνίδια, δεν έχει χρόνο για χάσιμο, θα πιάσει αμέσως δουλειά για να μάθει και εκείνος τις παίχτες, να περάσει την φιλοσοφία του και να πάει ο ΠΑΟΚ να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί στον προκριματικό όμιλο του. Ναι, γιατί είναι και όμιλος δύσκολος σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Είναι, ναι. Είναι η Λίλε Στρομή είναι ομάδα η οποία πέρσι έφτασε στους 8 του Champions League, αποκλείστηκε από την Μπαρτσελόνα. Η Άντερλεχτ είναι η Κοδέσποινα. Ναι. Η Λίνφιλντ είναι λίγο πιο αδύναμη, αλλά πάντα κρύβουν παγίδες σε τέτοια, παιχνίδια. Θυμάμαι κάποιο ομίλου στα προηγούμενα χρόνια με όσοι επιτοπλίστων βαλκανικές ομάδες, που ήταν πιο βατό το έργο του ΠΑΟΚ. Τώρα... Ακριβώς. Και νομίζω ότι από τις 13 φορές που έχει συμμετάσχει ο ΠΑΟΚ, τις 4 φορές πρέπει να έχει περάσει. Ναι, νομίζω ότι έχει δίκιο. Αλλά νομίζω ότι μακάρι να τα καταφέρει και φέτος, ναι. Ναι, να χτίσουν μια ομάδα που σιγά σιγά δηλαδή θα κάνει την δικιά της πορεία στην Ευρώπη. Φαίνεται νομίζω και από το γεγονός ότι ανέωσαν φέτος παίχτρες όπως η Μπεντακού και η Σμιλίκοβιτς, που ήταν καθοριστικές για την περσινή περίοδο. Εντάξει, η Ευρώπη, Ραφαήλ, είναι πολύ δύσκολο κομμάτι, ειδικά στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Σίγουρα, ναι. Παλεύεις με σφεντώνες τώρα και οι αντίπαλοι. Εντάξει. Μιλάμε τώρα για επαγγελματίες παίχτρες που ζουν το ποδόσφαιρο. Και δεν εργάζονται το πρωί και κάνουν προπόνηση το απόγευμα για να μπορούν να κάνουν το χόμπι τους. Να το, εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά, να σας αφήσουμε να συνεχίσει τον δρόμο. Καλό δρόμο. Να είσαι καλά, Στέλιο. Καλές βουτιές, δεν ξέρω εκεί που θα πας, αν έχει καλό καιρό ή εδώ
Προς το παρόν Καλούτσικος, εντάξει. Για τα δεδομένα αυτά του Αντίνου που λέγανε, καλός ήταν. Ναι, πάντως μέχρι στιγμής, Ραφαήλ, ο ουρανός δεν είναι πιο καλανός, ούτε ο ήλιος πιο λαμπερός. Είναι αυτή η πραγματικότητα. Θα δείξει και γι' αυτό. Ας ελπίσουμε εκεί που θα είσαι, ο ουρανός να είναι πιο καλανός σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε, Ράφα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, Στέργιο. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Ραφαήλ για το τι ακριβώς συμβαίνει με τους Κουβανούς. Τους τρεις που έρχονται για να δοκιμαστούν, για να υπογράψουν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη ιστορία. Δεν έχουμε κάτι άλλο νομίζω. Σας είπα και, και για τους πίνακες των νέων διαιτητών. Ούτε από εκεί προέκυψε κάποια είδηση. Αναφέραμε και ποιοι επέστρεψαν στους πίνακες. Όλοι οι περσινοί διαιτητές είναι μέσα. Μεταξύ αυτών και ο Γιώργος Κομίνης. Έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν νομίζω βέβαια να βρεθεί και πάλι στο δρόμο του ΠΑΟΚ. Θα το δούμε στην πορεία. Για την ομάδα μπάσκετ δεν έχουμε να πούμε το παραμικρό. Δεν συμβαίνει κάτι. Σε αναμονή και εκεί να δούμε αν όντως εμπλακεί ή όχι ο Ιβάν Σαββίδης, πώς θα εμπλακεί και αν δεν εμπλακεί τι μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ με τις μικρές δυνάμεις που έχει αφού δεν έχει προκύψει επενδυτής. Σιγά σιγά θα φτάσουμε στο τέλος για να είμαστε πίσω ακριβώς στις 2 που ξεκινάει ο Αμπέλ Φερέιρα για να μην χάσετε ούτε δευτερόλεπτο από την παρουσίαση του Πορτογάλου προπονητή. Θα είναι εκεί ο Σταύρος για οτιδήποτε χρειαστεί να σας μεταφέρει πέρα από τις δηλώσεις του Αμπέλ Φερέιρα. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια παρουσίαση ή όχι με κάποιον τρόπο πρωτότυπο, δεν μπορώ να το ξέρω. Το πιο βασικό πέρα από τις εντυπώσεις είναι αυτά που θα πει ο Αμπέλ Φερέιρα και οτιδήποτε πει θα τα σχολιάσουμε. Ξαναλέω, είναι και ο ίδιος Σταύρος, μπορεί να έχει φτάσει και η αγάπη. Μαζί μας δεύτερη ώρα Τανάκ, η καλύτερη συλλογή σε ανδρικά παπούτσια, γυναικεία, παιδικά αλλά και αξεσουάρ. Τρία μεγάλα καταστήματα. Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των ΝΑΚ, Αριστοτέλους με Τσιμισκή, πολύ μεγάλο κατάστημα, άνετο, εντυπωσιακό, θα το δείτε, δεν γίνεται να μην το δείτε. Το δεύτερο, Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Μετεράνια Κόσμος, πολλά καταστήματα στοκ με προσφορές μέχρι και 70% σε όλο το χρόνο για να αγοράσετε τα ζευγάρια που θέλετε. Υπάρχει κατάστημα και στο Ελευθέριος Βενιζέλος για όσους ταξιδεύετε και το NAC.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Μαζί μας δεύτερη ώρα και ο Φτύκας, πλακάκια και είδη γηνής, με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη. Παίρνετε ένα τηλέφωνο στο 2310-905-503 ή περνάτε μία βόλτα από τον Φτύκα Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Λέτε τις ανάγκες σας στον Φτύκα, σας προτείνει τις καλύτερες λύσεις με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Ξαναλέω, 2310-905-503, Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Φτάσαμε στο τέλος. Θα είμαστε εδώ για να κάνουμε τη γέφυρα με το Μακεδονία Παλάς και τον Αμπέλ Φερέιρα. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτάκια.